Καζάκη. Νομίζω ότι θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο, μια που είναι εδώ ανάμεσά μας. Αν υπάρχει κάποια ερώτηση από κάποιον, ρε παιδί μου, να ξεκινήσουμε μια κουβεντούλα, να μας δώσει τα φώτα του σε κάτι. Λοιπόν, όλοι πιστεύω ότι μπορεί να τα ξέρουμε όλα, είμαστε μαθητές του, αλλά κάποια ερώτηση σίγουρα θα έχουμε, γιατί δεν θα έχει εμπεδωθεί πλήρως. Ποιος λοιπόν είναι εκείνος ο οποίος θα ήθελε να ξεκινήσουμε μια κουβεντούλα με τη συνδρομή και του αγαπητού συναγωνιστή, του κυρίου Στάλια. Για να βλέπω συμμετοχή. Έλα. Έλα. Δημήτρης. Ο Δημήτρης ο Κυπριώτης λοιπόν. Είμαστε σήμερα εδώ, έτσι μια όμορφη παρέα. Ας ακούσουμε από το στόμα του Δημήτρη του Καζάκη, από το του χέρι που λέμε, ποιο είναι το διακύβευμα αυτών των εκλογών. Λοιπόν, το διακύβευμα είναι το εξής. Πίσω το κοινοβούλιο θα έχουμε. Το κοινοβούλιο αυτό που έχει διαμορφωθεί, ή μάλλον που πάνε να διαμορφώσουν οι δανειστές, είναι ένα κοινοβούλιο που θα εφαρμόσει τη χειρότερη δυνατή συμφωνία που έχει υπογραφεί σε βάρος της χώρας τα τελευταία 6 χρόνια, τα χρόνια του Μνημονίου δηλαδή. Για να μπορεί να εφαρμοστεί αυτή η συμφωνία, χρειάζονται δικτατορικές εξουσίες σε αυτή την κυβέρνηση. Και επειδή δεν μπορούν να εφαρμόσουν δικτατορία με τον παραδοσιακό τρόπο, δηλαδή κατεβάζοντας τάγκς, προσπαθούν να εφαρμόσουν κοινοβουλευτική δικτατορία. Θέλουν 220 πλάς βουλευτές, δεν έχει σημασία πόσα κόμματα θα είναι αυτά, από πόσα κόμματα θα παρτίζεται αυτή η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, έτσι ώστε τελείως αυθαίρετα να εφαρμοστεί η κατάληψη ουσιαστικά της κρατικής υπόσταση της Ελλάδας εντός του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας. Και φυσικά για να μπορέσει να συμπληρωθεί αυτό το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα, πρέπει να συνδυαστεί με μια ανώδυνη αντιπολίτευση. Μια αντιπολίτευση η οποία απλά καταγγέλει και μένει στη γωνία της χωρίς να αμφισβητεί, χωρίς να θέτει θέματα και ζητήματα συνταγματικής τάξης ή νομιμότητας με την έννοια της συνταγματικής τάξης. Γι' αυτό πάνε σε αυτές τις εσπευμένες εκλογές, για να μπορέσει να γίνει αυτό το πράγμα το κοινοβουλευτικό πραξικόπημα να ολοκληρωθεί. Και το οποίο ξεκίνησε ουσιαστικά πότε, όταν ο ελληνικός λαός είπε 61,3% όχι σε οποιαδήποτε δυνατή συμφωνία σε βάρος του και σε βάρος της χώρας. Πάει να ολοκληρωθεί τώρα αυτό το παρασκόπημα της ανατροπής του όχι να μετατραπεί σε ναι, με αυτήν την fast track εκλογική αναμέτρηση. Θέλεις να συμπληρώσεις κάτι? Ναι, να πω κάτι, θα ήθελα να πω κάτι. Μόνο και κάτι θα έχεις σκεφτεί, ναι, Σπύρο. Κάτι θα έχω σκεφτεί κι εγώ, ναι. Εκείνο που εγώ θα μιλάω και λίγο οικονομικά, έτσι αν μου επιτρέπετε. Αυτό το πράγμα το οποίο γίνεται στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι η αντανάκλαση αυτή καθεαυτή του ευρώ, δηλαδή το ευρώ ως νόμισμα είναι που καθορίζει αυτές τις πολιτικές. Να φτάσουμε στο σημείο εκείνο για να καταλύεται η δημοκρατία με αυτόν τον τρόπο και να ιδρύεται μια τραπεζική δημοκρατία. Αυτή είναι μια τραπεζική δημοκρατία, γιατί επί της ουσίας τι προστατεύεται? Προστατεύεται η αξία του ευρώ, και η αξία του ευρώ για να προστατεύεται τι πρέπει να γίνεται? Να ρευστοποιείται το κράτος και η οικονομική ανάπτυξη που λένε αυτοί θα επέλθει μέσα από την αγορά εργασίας, με την έννοια ότι τα μεροκάματα θα πρέπει να είναι τα χαμηλότερα δυνατά, οι συντάξεις και οι παροχές του κράτους να πάνε όλα στον ιδιωτικό τομέα και όλα να αφαιθούν στην ελεύθερη αγορά. Αυτή είναι μια πολιτική που προκαθορίζει η δομή αυτή καθεαυτή του ευρώ. Εκεί πέρα είναι η ρίζα όλων των πραγμάτων, διότι το ευρώ δεν είναι ένα νόμισμα το οποίο πρέπει να δαπανάμε ούτως ώστε να δημιουργούμε ανάπτυξη. Γενικώς ξέρουμε ότι η ανάπτυξη επέρχεται μέσω της δαπάνης. Όχι, με το ευρώ δεν επέρχεται μέσω της δαπάνης, αλλά επέρχεται μέσω της εκαθάρισης της αγοράς εργασίας και μέσω των χρεών. Αυτό λοιπόν όλο το πράγμα οδηγεί σε αυτή την κατάλυση του κράτους,
και είναι οδυνηρό, ας πούμε, να βλέπουμε τους αριστερούς οι οποίοι προέρχονται από μια ανθρωπιστική πολιτική αντίληψη, να βλέπεις τους παλιούς καραμαλικούς ή τους παλιούς πατριώτες του ΠΑΣΟΚ, οι οποίοι να έχουν υιοθετήσει αυτή τη στιγμή αυτή την άθλια πολιτική. Κάποιος άλλος ενδεχομένως θα ήθελε να εκφράσει κάποια άποψη ή κάποια απορία. Ωραία, λοιπόν, ο Βίλιαμ πρώτος σήκωσε το χέρι του κυρία Μαρούπα, σας πρόλαβε, είμαι δίκαιος, έτσι, είναι απλώς πίσω και δεν τον είδατε. Λοιπόν, αγαπητέ Βίλιαμ, πες μας. Ευχαριστώ. Πώς μπορούμε να καθορίσουμε πριν το σπίτι μας, πώς μπορούμε να καθορίσουμε τον πολιτισμό. Δεν ακούγεται καλά. Δεν ακούστηκε. Να το ξαναπώ. Ναι. Είναι καλά τώρα το σύστημα. Ναι. Τώρα ακούγεσαι. Πρώτον, πώς μπορούμε να κόψουμε καλά τον πόρτο δεσμό. Δηλαδή, τον πελατισμό είναι πρόβλημα. Πώς να καθαρίσουμε πριν όλα το σπίτι μας. Γιατί αν μπορούμε να κάνουμε αυτό, η πολιτική μας θα είναι ακόμα πιο εύκολα. Πρέπει να αρχίσουμε στο σπίτι μας, νομίζω. Αυτό είναι η ερώτησή μου. Καταρχάς υπάρχει ένα θέμα εδώ. Υπάρχει ουδέν κακό να μην γες καλό. Αυτή τη στιγμή έχει καταστραφεί η δημόσια διοίκηση ολοκληρωτικά, σχεδόν ολοκληρωτικά, με την επιβολή του τρόπου διοίκησης δια των επιτρόπων. Έχει μείνει ουσιαστικά ένας μόνο σκληρός πυρήνας της διοίκησης που πολύ λειτουργεί. Αυτός θα καταστραφεί και με την καινούργια συμφωνία. Δηλαδή, οι μηχανισμοί ελέγχου δημοσιονομικών και υποπτίας του κράτους καταργούνται με τη νέα συμφωνία. Καταργούν ακόμη και το ελεκτικό συνέδριο. Η νέα συμφωνία, το νέο μνημόνιο, προβλέπει ότι ακόμη και αυτό το μόνο δικαστικό σώμα που έχει ευθύνη για τον έλεγχο την εποπτεία και τον έλεγχο των δημοσιονομικών της χώρας, κρατικός προϋπολογισμός, καταργείται. Όχι καταργούν το ελεκτικό συνέδριο, καταργούν την εποπτεία και τον έλεγχο των δημοσιονομικών. Και αναλαμβάνουν την εποπτεία όργανα της αγοράς, όπως το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, που στην ουσία είναι από στελέχη της αγοράς που καθορίζονται από τους δανειστές αυτοί που προσλαμβάνονται. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει ότι το κράτος χάνει την νομοποιητική του βάση. Δηλαδή το κράτος οφείλει να υπακούει στους νόμους και στο Σύνταγμα της χώρας και να υπηρετεί τον Έλληνα πολίτη. Όλα αυτά καταργούνται οριστικά. Τώρα, το καλό σε αυτή την ιστορία είναι ότι μας δίνεται η δυνατότητα να ξανανοικοδομήσουμε τη δημόσια διοίκηση από μηδενικής βάσης. Να ξεκινήσουμε από μηδενική. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ενιαίο οργανόγραμμα, ενιαίες καταγραφές. Να ξέρεις τι μπορεί να γίνει στη δημόσια διοίκηση. Όταν μπαίνει στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης μια καρφίτσα, να ξέρεις ανά πάσα στιγμή που βρίσκεται, πόσο κοστίζει, πόσο αλλάζει η αξία της και σε τι ακριβώς μπορεί να χρησιμεύσει. Αυτή τη στιγμή στο ελληνικό δημόσιο δεν ξέρει κανείς τι περιουσιακά στοιχεία έχει. Δεν μιλάμε για τα μεγάλα, ακίνητα κτλ. Μιλάμε κινητές αξίες, εξοπλισμός. Δεν υπάρχει ποτέ. Βέβαια, όλα αυτά δεν είναι τυχαία. Είναι για να μπορέσουν οι μέτεροι να μπορούν να λειτουργούν πιο ελεύθερα, μίζες και ιστορίες. Το δεύτερο, θα πρέπει ο κάθε δημόσιος υπάλληλος που πραγματικά θα πρέπει να έχει θέση ευθύνης και οφείλει να έχει θέση ευθύνης, θα πρέπει να έχει συγκεκριμένη θέση η οποία να υπακούσε συγκεκριμένες υποχρεώσεις, καθήκοντα με βάση τα οποία πρέπει να τα εκτελεί με τον τρόπο που απαιτείται από τη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης και φυσικά και ποινές εάν δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Κατά τη γνώμη μου, το πιο βασικό ζήτημα για το κράτος είναι η ανάμειξη του πολίτη. Να σταματήσει το κράτος και η δημόσια διοίκηση να είναι εχθρός στον πολίτη. Δεν φταίει ο δημόσιος υπάλληλος. Αυτό έχει να κάνει με την όλη οργάνωση και την όλη φιλοσοφία του κράτους. Πώς το κάνεις αυτό? Από την πρώτη στιγμή θα πρέπει η έννοια του Υπουργείου να αλλάξει. Το Υπουργείο στην ουσία να διευθύνεται από ένα ανώτατο συμβούλιο με πρόεδρο τον Υπουργό. Αυτό το ανώτατο συμβούλιο, που θα έχει αποφασιστικό χαρακτήρα στη χάραξη πολιτικής και στους τομείς των Υπουργείων, θα πρέπει να συμμετέχουν οι επιστημονικοί φορείς του τομέα δράσης ή σημασίας του Υπουργείου, οι υπηρεσιακοί παράγοντες που ξέρουν να χειριστούν ή τους μοχλούς της δημόσιας διοίκησης, οι συλλογικότητες
που λειτουργούν στον τομέα δράσης ή ευθύνης του Υπουργείου. Και φυσικά κάθε πολίτης που έχει, που έχει τη διάθεση, έχει τις ιδέες, αλλά και την, τη δυνατότητα να συμμετάσχει άμεσα στην υλοποίηση, διαμόρφωση και υλοποίηση των πολιτικών. Οποιοσδήποτε πολίτης. Με αυτόν τον τρόπο θα καλύψεις, ειδικά στον πρώτο κενό, τα κενά στη διοίκηση που υπάρχουν, αλλά και τα χτυπήματα στη διοίκηση που έχει υποστεί η διοίκηση όλο αυτόν τον καιρό. Με την άμεση συμμετοχή και σιγά σιγά να διαμορφώνεται ένα νέο κλίμα, όπου πλέον ο πολίτης να καταλαβαίνει το Υπουργείο του ανήκει. Δεν είναι δηλαδή όλα τα Υπουργεία, όλο το κράτος, και δεν είναι κάτι ξένο, εχθρικό και απέναντί του. Φυσικά όλα αυτά πρέπει να νομοθετηθούν σε ένα πλαίσιο όπου να ποινικοποιηθεί η γραφειοκρατία. Όχι απλά να χτυπηθεί, να ποινικοποιηθεί η γραφειοκρατία. Ιδιαίτερα η γραφειοκρατία που στρέφεται ενάντια στον πολίτη. Θα πρέπει να απελευθερωθεί η δημόσια διοίκηση από τη συνεχή επαφή με τον πολίτη. Αυτό το σήμερα, για παράδειγμα, για να ανοίξω λογαριασμό εγώ υποψήφιου στην τράπεζα, έχασα 2,5 ώρες. Και είχα ένα κάρο πιστοποιητικά, χαρτιά, πράγματα κτλ. Τα οποία είναι άχρηστα. Κανονικά, με μια διοικητικού τύπου ταυτότητα και όχι αστυνομική. Διοικητικού τύπου, μια πιστοποίηση ταυτότητας που είναι από τη δημόσια διοίκηση δηλαδή. Θα πρέπει να τα κάνεις όλα αυτά τα πράγματα χωρίς τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Όχι αυτό το χαρτοβασίλειο που στην ουσία θέλουν να σε ελέγξουν και να σε βάλουν σε ένα τρυπάκι να υποστείς όλη αυτή την. Να το πούμε την ταλαιπωρία, για να νιώθεις ότι είσαι υπεξούσιος αυτού του μηχανισμού. Με αυτόν τον τρόπο λίγος πολύ πρέπει να βαδίσουμε ή να νοικοδομήσουμε το κράτος μας πολιτικά και διοικητικά. Ο κ. Στάλιας έχει κάποια παρατήρηση να προσθέσει. Να πάμε στην κυρία Μαρούπα λοιπόν. Στην κυρία Μαρούπα. Πριν φτάσουμε στην ανοικοδόμηση, πρέπει να δούμε πώς δεν θα γίνει η κατεδάφιση. Νομίζω ότι έχουμε φτάσει στο απότατο σημείο τώρα και θέλω να μου συγκρίνετε αυτό που συμβαίνει στην Ελλάδα με αυτό που συμβαίνει στην Αργεντινή. Παρότι υπάρχει διαφορά στα νομίσματα, έχω την εντύπωση που φτάνει στα όρια της πεποίθησης ότι επαναλαμβάνεται το ίδιο σκηνικό. Δηλαδή ότι μόλις μας πάρουν τις περιουσίες, δημόσια, εκκλησιαστική, τώρα βλέπετε την κίνηση των διαδικτυακών και της ιδιωτικής, θα μας πάνε έτσι κι αλλιώς στην δραχμή. Για να την ποινικοποιήσουν κιόλας ότι να το εθνικό νόμισμα είναι πάντα κάτι πάρα πολύ κακό. Και να μην διανοηθεί κανείς άλλος ότι κάτι. Και θέλω να μου πείτε σε σχέση με αυτό και ποιο είναι το απότατο σημείο. Υπάρχει τελευταίο σημείο που πρέπει να πάμε σε εθνικό νόμισμα ή όποτε και να πάμε είναι καλό. Έπρεπε να είχαμε πάει εδώ και χρόνια. Δεν είναι τώρα. Δηλαδή έτσι. Εγώ δεν πιστεύω ότι ο σχεδιασμός τους είναι να μας πάνε σε εθνικό νόμισμα. Το σχέδιο Σόιμπλε είναι ο σχεδιασμός τους. Ποιο είναι, δηλαδή να εισάγουν δεύτερα ή παράλληλα νομίσματα με το ευρώ σε μια σειρά χώρες. Η Ελλάδα προσφέρεται ως πειραματόζω, έτσι αλλιώς η κατάστασή της έχει φτάσει στο απροχώρητο. Για να μπορέσω να δοκιμάσω αυτό, δεν είναι τυχαίο ότι χθες την Κυριακή δημοσιοποιήθηκε μια κίνηση στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Αριστεράς, όπου υπογράφει ο κύριος Βαρουφάκης, η κυρία Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Λαφοντέν, ο Μπεζασόν κτλ. Που βέβαια μέσα σε όλη αυτή τη φλιαρία, την ακατάσχετη 16χρονου παιδιού που γράφει έκθεση ιδεών περί Ευρώπης, υπάρχει μία παράγραφος που έχει μεγάλη σημασία. Το καινούριο που φέρνω ως σχέδιο Β για την Ευρώπη είναι η δυνατότητα να εισαχθεί παράλληλα νομίσματα, τοπικά νομίσματα, ηλεκτρονικά νομίσματα τύπου bitcoin σε ειδικό καθεστώς. Αυτό τι σημαίνει? Σημαίνει καταρχάς αυτό είναι ο παράδεισος του κερδοσκόπου. Ο παράδεισος του κερδοσκόπου. Όλα αυτά δεν έχει, όπου έχουν εφαρμοστεί είναι η απόλυτη κερδοσκοπία, μάλλον η κερδοσκοπία στην ιωστή με τα νομίσματα. Γιατί το κάνουν αυτό? Γιατί το ευρώ πλέον δεν έχει επαρκή δυνατότητα ρευστότητας για να υποστηρίξει την ευρωπαϊκή οικονομία. Και τι κάνουν τώρα? Δημιουργούν μια διτή οικονομία. Την οικονομία των τραπεζών που θα την ενισχύουν με το σκληρό νόμισμα, το ευρώ, και την υπόλοιπη οικονομία ή την πραγματική οικονομία των συναλλαγών, όπου θέλουν να ρίξουν ένα δεύτερο νόμισμα ή παράλληλο νόμισμα ή IOU ή όπως το διάλογο θα το ονομάσω, ηλεκτρονικό νόμισμα, bitcoin και ιστορίες,
μόνο και μόνο, να, όχι για να διευκολύνουν τις συναλλαγές, στην πραγματικότητα να επιταχύνουν την υποτίμηση αξιών και εργασίας που έχουμε αυτή τη στιγμή στην Ευρωζώνη, πρωτίστως στην Ελλάδα, αλλά και στην υπόλοιπη Ευρωζώνη. Γι' αυτό το κάνουν. Και έτσι διαμορφώνουν και μια αριστερά, η οποία θα σιγοντάρει στο σχέδιο Σόιμπλε. Το οποίο σχέδιο Σόιμπλε, σας πληροφορώ, δεν είναι τωρινό. Υπάρχει από το 1992. Έχει διατυπωθεί στο Πανεπιστήμιο του Βερολίνου από το 1992. Απλά εφαρμόζεται σήμερα. Εφαρμόζεται κάτω από τις δυνάμεις φυσικά που υπάρχει τώρα στην Αργεντινή. Η Αργεντινή έφτασε στα τελευταία της και κατέρευσαν, όταν κατέρευσαν οι τράπεζες το τέλος του 2001, αρχές 2002. Τι έγινε τότε? Αφού εφαρμόστηκαν όλες αυτές τις πολιτικές που εφαρμόζονται και σε εμάς, ένα μεγάλο κομμάτι της καταθετικής βάσης των Αργεντίνων αφαιρέθηκε. Δηλαδή άρχισε ένα bank run, να το πούμε έτσι όπως το λένε, κάτι ανάλογο με αυτό που συνέβη στην Ελλάδα το τελευταίο εξάμηνο ή από το Γενάρη και μετά, που πάνω από τα 45 δισεκατομμύρια καταθετική βάση, κυρίως πρωτισμιακές καταθέσεις, κάναν φτερά στο εξωτερικό. Μετά επέβαλαν και αυτοί capital controls, δηλαδή προσπάθησαν να βρουν έναν τρόπο να ελέγξουν το τραπεζικό του σύστημα. Δεν ελέγχεται όμως υπό αυτό το καθεστώς και κατέρευσε, δηλαδή κλείσανε τις τράπεζες και εξαφανίστηκαν οι καταθέσεις. Εκεί γκρεμίστηκε ολόκληρη η οικονομία και έγινε ο κακός χαμός. Εμείς θα το ζήσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα αυτό, γιατί θα πάμε σε κούρεμα καταθέσεων και τραπεζικών τίτλων, ομολογιακά δάνεια τραπεζών, ομόλογα τραπεζών, συγγνώμη, αμοιβαία κεφάλαια. Θα πλαντάξει κόσμος τέλος πάντων και θα προσπαθήσουν σε αυτή την αναμπουμπούλα που θα υπάρξει, με όλα τα άλλα μέτρα που θα εφαρμοστούν για τις συντάξεις, για τους μισθούς, την αναδουλειά, το πρόβλημα που θα υπάρχει στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και στα ασφαλιστικά και όλα αυτά τα πράγματα, να περάσουν αυτή την ιδέα του διπλού νομίσματος υπό ειδικό καθεστώς, το σχέδιο Σόιμπλε δηλαδή, όπως λίγος πολύ παρουσιάστηκε το προηγούμενο διάστημα, ως τελευταία λύση για την Ελλάδα και για την κατάσταση που υπάρχει εδώ. Αυτό θα γίνει. Υπάρχει όμως, έχουμε και καλά. Το καλό είναι ότι εμείς το να ξεκινήσουμε για εθνικό νόμισμα δεν ξεκινάμε όπως η Αργεντινή. Η Αργεντινή είχε το δικό της νόμισμα, οπότε απέσπασε το νόμισμά της από το δολάριο σε μια σταθερή ισοτιμία που είχε. PEG τα λένε οι οικονομολόγοι αυτά. Λοιπόν, τι έγινε όμως? Διατήρησε το αργεντινικό πέσο. Το αργεντινικό πέσο όμως ήταν ένα νόμισμα το οποίο ήταν στις διεθνείς αγορές συναλλάγματος. Ήταν διαθέσιμο και άρα επιρρεπές στο να δεχτεί επίθεση από την κερδοσκοπία. Το καινούργιο δικό μας νόμισμα όμως δεν θα είναι καθόλου έτσι. Θα μπορούμε να το ελέγξουμε, να μην πεταχτεί στη διεθνή αγορά για το χρονικό διάστημα που χρειαζόμαστε μέσα να σταθεροποιήσουμε το νόμισμα, να βάλουμε μπρος την οικονομία, να αρχίσει η παραγωγή να παράγει, που είναι πολύ σημαντικό, γιατί μετά το νόμισμα γίνεται βράχος. Αλλά για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα δεν θα έχουμε τέτοιου τύπου επιθέσεις εύκολα κερδοσκοπίας. Γι' αυτό και παρά το γεγονός ότι μας λένε ότι είναι πιο εύκολο να έχεις το νόμισμά σου και να πηγαίνει σε διαγραφή χρέους, για παράδειγμα, όπως η Αργεντινή, στην πραγματικότητα είναι πιο εύκολο, τεχνικά μιλάμε, για το πολιτικό ζήτημα είναι άλλο θέμα, να εισάγεις καινούριο νόμισμα και να πας σε διαγραφή χρέους ή να γίνεις η διαγραφή χρέους ταυτόχρονα. Γιατί προστατεύεσαι από τέτοιου τύπου επιθέσεις που δέχεται η Αργεντινή εδώ και μια δεκαετία τώρα. Έτσι. Παρ' όλα αυτά όμως αντέχει, γιατί ανακάλυψε αυτό που θα έπρεπε να έχει κάνει από την αρχή. Ότι πρώτον, δεν κάνεις διαγραφή χρέους αν δεν το αναγνωρίσεις πρώτα. Δεν το αναγνωρίζεις και προχωράς σε διαγραφή. Αν το αναγνωρίσεις και διαγράψεις, πάντα θα υπάρχει κάποιος σίγκερ, κάποιος κερδοσκόπος, να σου βρει τη δυνατότητα να κυνηγήσει τα αδιάθετα ομόλογα. Δεύτερο, το κάνεις πάντα στο δικό σου δίκαιο, στη δικαιοδοσία των δικών σου δικαστηρίων. Ποτέ σε αγγλοσαξονικό ή αμερικανικό δίκαιο, όπως έκαναν τα swap χρέους οι Αργεντινοί. Βεβαίως με μια μετριοπαθή προσέγγιση, γιατί ο Κίχνερ λέγε, εντάξει ρε παιδί μου, να μην κοντραριστούμε τελείως με τις αγορές, να κάνουμε το swap, το 30% του χρέους δηλαδή, αλλά να το κάνουμε με όρους αγοράς. Το έκανε και το βρήκε μπροστά του. Τρίτο, ότι όταν κάνεις διαγραφή χρέους, το διεθνοποιείς το θέμα και δεν το διατηρείς μόνο σε μια σχέση οφειλέτη-δανειστή.
Τώρα το ανακάλυψε η Αργεντινή αυτό, δεν το έκανε τότε. Τώρα το ανακάλυψε με τις αποφάσεις Γκρίεζα, που τελικά προσπαθούσε να πάει στο αμερικανικό εφετείο και το εφετείο το πέταγε έξω την υπόθεση. Κυριολεκτικά δεν δεχόταν καν το δικόγραφο το αμερικανικό εφετείο. Και τώρα τι έκανε η Αργεντινή. Πήγε στην Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, πήρε μια φοβερή απόφαση υπέρ της. Πάει στο G20, απαιτεί, αν και δεν ήταν μέλος του ΔΕΤΟ, δεν είναι μέλος του G20, η Αργεντινή απαιτεί και παίρνει απόφαση υπέρ της. Σε οποιαδήποτε διεθνή φόρα κυνήγησε, πήγε στα δικαστήρια, έγινε χαμός. Με αποτέλεσμα το αμερικανικό εφετείο πριν δύο εβδομάδες να τη δικαιώσει και να πετάξει εκτός, να ακυρώσει δηλαδή το σύνολο των αποφάσεων του δικαστηρίου του Γκρίεζα. Θέλω να πω δηλαδή ότι είναι πράγματα τα οποία εμείς τα λέγαμε και πολλοί κόσμος τα θεωρούσε θεωρητικά. Αυτά ήταν μια θεωρητική. Ενώ να, πώς στην πραγματικότητα βγαίνουν αυτά. Και πώς είναι η σωστή τοποθέτηση να προλάβεις εξελίξεις για τη χώρα σου, θωρακίζοντάς την και προχωρώντας. Εμείς έχουμε πολύ περισσότερο το εξής μεγάλο πλεονέκτημα. Το ξέρουν αυτοί. Έχουμε το 49α, είναι το άρθρο της Συνθήκης Λειτουργίας Ευρωπαϊκής Ένωσης, της ΣΛΕ. Λοιπόν, εκεί τι λέει. Λέει ότι όταν ανακοινώσεις ότι φεύγεις, αντίο, έχεις δύο χρόνια να τακτοποιήσεις τις υποχρεώσεις σου με τα κράτη, όχι με την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση. Με την Ευρωζώνη και την Ευρωπαϊκή Ένωση κλείνει η ιστορία. Εάν μέσα σε δύο χρόνια δεν έχουν τελεσφορήσει οι διαπραγματεύσεις με τα κράτη, τότε αυτοδίκαια λύνονται όλες οι σχέσεις που έχεις με τα κράτη-μέλη της Ευρωζώνης. Άρα, καμία υποχρέωση, κανένα ζήτημα, κανένας εκβιασμός. Λοιπόν, και με αυτόν τον τρόπο, να γιατί ο κύριος Βαρουφάκης θέλει να αλλάξει τις συνθήκες. Δεν θέλει ο κύριος Βαρουφάκης, αυτός που τον έβαλε, έτσι, θέλει να αλλάξει για να μπορέσει να το κάνει πιο δύσκολο αυτό το πράγμα για μια χώρα που αποφασίζει ο λαός της να χαιρετήσει, να αποκτήσει την κυριαρχία του και να προχωρήσει. Να γιατί ο κύριος Σόιμπλε λέει, ναι, θα σας κρατήσουμε, λέει, μέσα στο ευρώ, υπό ειδικό καθεστώς, αλλά δεν θα φύγετε από την Ευρωπαϊκή Ένωση, ώστε να ισχύει το ευρωπαϊκό δίκαιο και να μην μπορείτε να διαγράψετε χρέος. Να μην μπορείς να μου πεις, όσα έδωσες στις τράπεζες μου, κακώς τα έδωσες. Και με παράνομο τρόπο τα έδωσες. Οι τράπεζες μπαίνουν υπό καθεστώς εισαγγελικής έρευνας, ανακριτών κτλ. Άρα τελειώσαμε, δεν σου χρωστάμε. Είσαι συνένοχος αυτή την πρακτική. Δεν μπορείς να δίνεις έλα ή ελέη δηλαδή σε μια χρεοκοπημένη τράπεζα η οποία δεν έχει εξεταστεί το ποιόν των τραπεζιτών και γιατί αυτό το πράγμα έγινε χαμός. Μπορείς να βοηθήσεις και οφείλεις να βοηθήσεις το τράπεζα, τη ρευστότητα μιας τράπεζας, εφόσον και εάν έχεις ελέγξει την κατάστασή της. Όπως για παράδειγμα ισχύει στο άρθρο 99. Τι κάνει στο άρθρο 99 όταν μια επιχείρηση μπαίνει. Μπαίνει πρόγραμμα εξυγίανσης, γίνεται καθάριση και μετά αποφασίζει ο δικαστής πόσο από τις υποχρεώσεις θα κοπούν. Στην Αμερική τι έγινε, το ίδιο με τη Lehman Brothers. Δεν συζητήθηκε πόσα χρήματα θα δοθούν στη Lehman Brothers, αλλά μπήκαν οι ομοσπονδιακές αρχές μέσα, την κάνανε φιλοφτερό, κυριολεκτικά φιλοφτερό, βρήκαν μέχρι και τους πιο μυστικούς λογαριασμούς κυβερνήσεων συμπεριλαμβανομένων και της ελληνικής μυστικών λογαριασμών που υπήρχαν, τα τακτοποίησαν όλα, κάλεσαν τους διευθυντές, είπαν στους διευθυντές, ελάτε να μας πείτε τώρα τι είναι αυτό το πράγμα που βρήκαμε. Οι διευθυντές δεν δώσαν ικανοποιητικές εξηγήσεις και παραθερίζουν στις αμερικανικές φυλακές σήμερα. Έτσι κάνεις τις δουλειές. Οπότε, άμα πάμε σε μια τέτοια διαδικασία, ποιος Ντράγκης θα σου ζητήσει τι. Τι θα σου ζητήσει. Να, γιατί είμαι και εμείς φωνάζαμε εξ αρχής ότι πας να διαπραγματιστείς, ρε Τσίπρα. Ωραία. Βάλ τον εισαγγελέα στις τράπεζες, στις συστημικές. Βάλ τον εισαγγελέα. Και όχι οποιονδήποτε. Έναν. Έγινε πραξικόπημα στο δημοψήφισμα. Αυτό λέμε. Όχι, εμείς το λέγουμε στις 25 του Γενάρη, που υποτίθεται ότι ο κόσμος είχε αυταπάτες περί Τσίπρα. Και επειδή δεν μας ενδιαφέρει ο Τσίπρα, μας ενδιαφέρει η χώρα. Γιατί εμείς βλέπαμε από την αρχή και το λέγαμε, ότι από την αρχή η τακτική των δανειστών είναι να στραγγαλίσουν το ελληνικό δημόσιο. Για να το φτάσουν σε ένα τέτοιο σημείο, να φανεί ότι το έχει ανάγκη. Ότι τους έχει ανάγκη το δημόσιο. Έτσι. Αυτό κάνανε 6 μήνες, 7 τώρα. Λαιλατήθηκαν τα ταμεία, τσακίστηκαν τα πάντα. Ξέρετε πόσο φάγανε από τα χρηματοπιστωτικά διαθέσιμα του ελληνικού δημοσίου. 17 δις μόνο στο πρώτο τρίμηνο του 2015. 17 δις. Αυτά είναι τα στοιχεία της Τραπέζης Ελλάδος. Και δεν ξέρουμε και τι άλλο έχουν κάνει. Δεν ξέρουμε. Γιατί δεν
Γιατί έχουν ρευστοποιήσει, πρέπει να έχουν κάνει swap, έχουν κάνει πολλές βρωμιές, τις οποίες δεν τις ξέρουμε ακριβώς. Λοιπόν, αυτά φέρονται από τα στοιχεία. Το πώς το κάνανε αυτό, για ποιο λόγο, τι έχουν δώσει, πού έχουν δώσει. Γιατί κοίταξε να δεις, το ταμείο ήταν άδειο. Όταν ανέλαβε ο Τσίπρας, μπήκε μέσα με 4,7 δις έλλειμμα. Αυτά τα 4,7 δις δεν το επέτρεπαν να πάει να πληρώνει το Δέλτα Νιτάφ, άρα πού τα βρήκε τα λεφτά. Πρέπει να βρει και από κάπου ρευστά. Με δεδομένο όμως ότι είχε και τις τρέχουσες ανάγκες του ελληνικού δημοσίου που δεν έφτανε, ο κόσμος δεν πλήρωνε φόρους. Γιατί δεν είχε, δεν είναι ότι υπεταχθείς όπως λένε τώρα. Από κάπου βρήκε ρευστό. Τότε κυκλοφόρησε η ιστορία ότι κάνανε swap ρευστότητας για 49 δισεκατομμύρια. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δέσμευσαν σε προοπτική ενδεχομένως δεκαετίας τα έσοδα κάποιων συγκεκριμένων ανελαστικών πόρων, συνήθως είναι τα μουσεία που είναι ανελαστικά. Ξέρεις ότι κάθε χρόνο αυτά αυξάνουν. Βρέξει Ιωνίση, δηλαδή είναι για να τους δώσουν κάποια λεφτά να κινηθούν. Για τα 49 δις είχε κυκλοφορήσει τότε ότι είχαν πάρει 3 δις. Για 3 δις δευτότητα, ρευστό, δεσμεύσανε 49 δις σε προβολή δεκαετίας. Βέβαια δεν το ξέρεις αυτό, γιατί αυτοί το διαψεύσανε. Δεν το ξέρεις αν δεν μπεις μέσα στο γενικό λογιστήριο του κράτους. Ο μόνος που έχει δυνατότητα να έμπαινε μέχρι τώρα, η Βουλή δεν μπορεί πλέον. Έχει καταργηθεί ο κοινοβουλευτικός έλεγχος στο γενικό λογιστήριο του κράτους και στα δημοσιονομικά. Σχεδόν από το πρώτο μνημόνιο, αν θυμάμαι καλά, Σπύρο. Σωστό. Από το πρώτο μνημόνιο. Λοιπόν, τώρα ο μόνος που είχε δικαίωμα να μπει μέσα και να ελέγξει ήταν το ελεκτικό συνέδριο. Το καταργούνε και αυτό, πάπαλα. Δεν μπορείς να ξέρεις τι γίνεται. Έλα, Σπύρο, άμα... Παρούσα και το Σπύρο το Στάλια. Εγώ ήθελα να πω... Όχι, όχι. Μία παρατήρηση μικρή θέλω να κάνω με το σχέδιο του Σόιμπλε, που είπε θα μείνετε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πάρετε ένα άλλο νόμισμα, θα κάνουμε μία ισοτιμία 1,40 ας πούμε, με το νέο νόμισμα. Κοιτάξτε να δείτε τώρα τι πονηριά έχει αυτό το σχέδιο. Και πολλοί έσπευσαν, ας πούμε, να πούνε τι ωραίο είναι το σχέδιο του Σόιμπλε. Όταν λένε ότι θα έχουμε 1,40, αυτό θα είναι ένα νόμισμα το οποίο θα κυκλοφορεί έξω στις αγορές. Αλλά λέει ο Σόιμπλε, θα σας το κάνουμε εμείς γκαραντί. Δηλαδή, αν θα δεχτεί επίθεση κερδοσκοπική για να διατηρείται σε αυτό το επίπεδο, εμείς θα ρίχνουμε λεφτά να το προστατεύουμε. Δηλαδή, αυτό είναι γκαραντί ότι θα δεχτεί επίθεση. Ναι, αυτό είναι γκαραντί ότι θα δεχτεί επίθεση. Όταν λοιπόν θα δεχτεί επίθεση και αυτοί θα ρίχνουν λεφτά στην αγορά για να το προστατεύουν αυτό το νόμισμα, αυτά τα λεφτά που θα ρίχνουν όμως θα χρεώνονται στην Ελλάδα, δηλαδή ο δανεισμός θα αυξάνεται. Αυτή είναι η μεγάλη πονηριά του Σόιμπλε. Και φυσικά τα δικά μας παιδιά, ας πούμε, χαρούμενα, ας πούμε, ο κύριος Βαρουφάκης και οι λοιποί, αυτό το πράγμα το δέχτηκαν. Αυτή την παρατήρηση θέλω να κάνουμε εδώ σε αυτό το πράγμα. Να δείτε τι πονηρό είναι αυτό το και χυδαίο είναι αυτό το σχέδιο. Εμένα για 2 λεπτά μόνο, 1 λεπτό μάλλον, δεν θα πάρω περισσότερο, θα ήθελα να προσθέσω κάτι και να κάνω και μια διευκρίνηση σε αυτό που ακούστηκε προηγουμένως από τον Δημήτρη τον Καζάκη για την εφορία, ότι δεν έχει ο κόσμος να πληρώσει και καλώς δεν πληρώνει αφού δεν έχει την εισπράξη παρά του μη έχοντος. Εγώ θα έλεγα ότι έχει δεν έχει, κακώς πληρώνει, διότι πρέπει να κάνει εφαρμογή του άρθρου 4 παράγραφος 5 του Συντάγματος, το οποίο προβλέπει ότι ο φόρος είναι αναλογικός και ανταποδοτικός. Όταν δεν μου ανταποδίδεις, φίλε, τίποτα, μου κλείνεις νοσοκομεία, μου κλείνεις σχολεία, μου κλείνεις τη Παναγία στα μάτια, τι φόρο να σου πληρώσω? Είσαι αλήτης, απατεώνας, δεν σε πληρώνω. Δεν σε πληρώνω. Έχω, μπορώ, δεν σε πληρώνω. Αναλογικός. Τι αναλογικός είναι? Πληρώνω εγώ ανάλογα ποσά με αυτά που πληρώνει ο Βαρδινογιάννης, ο Μπόμπολας και κάθε κερατάς που έχει κατσικωθεί στο κεφάλι μου. Δεν σε πληρώνω, κερατά. Τελείωσε. Είσαι παράνομος. Και το 78 του Συντάγματος, αν θυμάμαι καλά, το έχω πρόχειρο στο μυαλό μου τώρα, το οποίο λέει ότι φόρος επιβάλλεται μόνο στο εισόδημα. Το εισόδημα είναι εκείνο το οποίο μας υποχρεώνει σε καταβολή φόρου. Δεν είναι ο τείχος που έχω στο σπίτι μου, που μου βάζει φόρο στο σπίτι μου γιατί έχω ένα σπίτι, έχω μια πεζούλα και πρέπει να πληρώνω γιατί έχω την πεζούλα, αφού δεν μου δίνει εισόδημα, πώς με φορολογείς? Συνεπώς, στην παρανομία.
Γιατί αυτοί οι απατεώνες είναι παράνομοι. Εγώ είμαι ο νόμιμος. Και θα φοβηθώ εγώ ο νόμιμος τον παράνομο? Είναι τρέλα δηλαδή. Σας παρακαλώ πάρα πολύ. Μην πληρώνει κανείς. Πρέπει να το καταλάβουμε όλοι. Είμαστε νόμιμοι όταν δεν τους πληρώνουμε. Δεν τους αναγνωρίζουμε. Πρέπει να τους ανατρέψουμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο επόμενος. Για τα πάντα. Και για τις τράπεζες. Και για τις τράπεζες. Βεβαίως. Βεβαίως. Και επαναφέρω εγώ για το πατριωτικό μας καθήκον. Δεν είναι αυτό που είπε η κυρία Νάντια, λέγαμε Νάντια, που είπε στις καθαρίστριες την πρώτη μέρα και που πήγανε με τις τούρτες, με τις ανθοδέσμες που ανέλαβε τα καθήκοντά της σαν υπουργός αναπληρώτρια. Το πατριωτικό μου καθήκον δεν είναι να πληρώνω τους παράνομους φόρους που μου βάζεις, που λέγεται σήμερα ένφια. Το πατριωτικό μου καθήκον είναι να μην τους πληρώνω και να σε ανατρέψω. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο. Κάποιος άλλος θα μπορούσε να συνεχίσει. Α, ναι. Ναι. Δεν ακούγεσαι. Γεια, έλα Γιάννη, σε παρακαλώ εδώ στο μικρόφωνο. Η Γεωργία έχει ένα πρόβλημα. Έλα εδώ η Γεωργία, έλα εδώ. Έλα εδώ. Μας πρόδωσε το μικρόφωνο. Χειρός, εντάξει, δεν πειράζει, έχουμε κι άλλο. Καλησπέρα και από μένα. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια στον αγώνα σας. Απλά ήθελα κάτι λίγο πιο πρακτικό που ο κόσμος περισσότερος αναρωτιέται και φοβάται. Είναι ο φόβος που έχει ο περισσότερος κόσμος για το διάστημα που θα μεσολαβήσει μέχρι αυτό το 8μηνο, 6μηνο, 8μηνο, μέχρι τη μετατροπή από το ευρώ στο εθνικό νόμισμα. Πώς γίνονται οι συναλλαγές, και είναι αυτός ο φόβος που έχει ο περισσότερος κόσμος και μας ρωτάει όλους. Λίγο πιο αναλυτικά σε αυτό το διάστημα πώς μπορούν να γίνουν αυτές οι συναλλαγές. Ευχαριστώ πολύ. Οι συναλλαγές θα γίνονται με ευρώ. Το ευρώ που έχουμε στην τσέπη μας. Μέχρι να φτάσουμε στο σημείο ο χολαργός να είναι έτοιμος, να μπορεί να εισάει και θα μπει και θα γίνει όταν θα είναι έτοιμος ο χολαργός. Ένα Σαββατοκύριακο θα γίνει δουλειά. Όπως έγινε με το ευρώ ανάποδα. Λοιπόν, οι συναλλαγές λοιπόν θα γίνονται με το ευρώ. Επειδή όμως έχει περιορισμένα τραπεζογραμμάτια το ευρώ, τα οποία μας τα δίνει ο κύριος Ντράγκη, έτσι, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν θα μπορούμε να δώσουμε στον κόσμο το επιπλέον εισόδημα που χρειάζεται. Από τη στιγμή που θα δημιουργώ εγώ το χρήμα σαν κράτος, ελληνικό κράτος, και έχω ξεκινήσει τη διαδικασία να φύγω από το ευρώ, τι με εμποδίζει στους λογαριασμούς των συνταξιούχων να τους πιστώσω τη σύνταξη που τους αξίζει? Αντί να παίρνουν 600 ευρώ, να παίρνουν 1200 ευρώ. Ποιο θα είναι το πρόβλημα? Το πρόβλημα θα είναι ότι δεν θα έχω τα απαιτούμενα χαρτονομίσματα, τραπεζογραμμάτια, για να υποστηρίξω την αύξηση αυτή του εισοδήματος, γιατί θα πρέπει να τα πάρω τον Ντράγκη. Ο Ντράγκης θα μου τα δίνει, έτσι. Οπότε τι πρέπει να γίνει? Ο λογαριασμός αυτός θα λειτουργεί με την τρέχουσα χρεωστική κάρτα, που οι περισσότεροι τώρα τη χρησιμοποιούν λόγω capital controls. Λοιπόν, με μια διαφορά, τότε θα χρησιμοποιείς πλήρως το λογαριασμό, δεν έχεις λόγο να έχεις το λογαριασμό περιορισμούς και όλα αυτά τα πράγματα, δεν θα έχεις κανένα περιορισμό και θα μπορείς να το χρησιμοποιείς σε οποιαδήποτε συναλλαγή χρειάζεται. Και αντί να αφήνεις τον επαγγελματία και τον μαγαζάτορα έρμεο της κερδοσκοπίας κάποιων αετονίχητων που του πουλάνε τώρα τα στοιχειώδη, τα αναγνωριστικά μέσα της κάρτας για 170, 150 και 200 ευρώ, όταν σας το λέω εγώ, από την Κίνα έρχονται, FOB, δηλαδή με παράδοση εδώ, από 5 δολάρια μέχρι 20 δολάρια, και αυτοί το πουλάνε από 150 ευρώ μέχρι 200. Εκεί τι θα γίνει? Το κράτος θα αναλάβει, δηλαδή θα πει, στο πιστώνω εγώ ρε φίλε, για να το έχεις, να είσαι υποχρεωμένος να το έχεις, έτσι. Από εκεί και πέρα, το νόμισμα που κυκλοφορεί, θα κυκλοφορεί κανονικά, δεν θα το απαγορεύσεις, το χαρτονόμισμα, το τραπεζογραμμάτιο που έχουμε στις τσέπες μας, συν, ναι, και στα μπάουλ, ναι, οτιδήποτε υπάρχει, βεβαίως, όπου υπάρχει και ό,τι υπάρχει, συν
την χρεωστική κάρτα που θα παίρνει το επιπλέον εισόδημα που θα το πείσουμε. Ποιο θα είναι το επιπλέον εισόδημα από το πρώτο 24ωρο. Το πρώτο 24ωρο με την ανακοίνωση της, το ότι φεύγουμε από εκεί, τη διαδικασία, κάνεις το εξής απλό πράγμα. Πρώτο, δηλώνεις ότι όλοι οι συνταξιούχοι αποκαθίστανται το ύψος των συντάξεων που είχαν τον Μάιο του 2010. Το κράτος θα καταθέτει τα χρήματα αυτά στο λογαριασμό τους. Δεύτερο, τα 2.200.000 νοικοκυριά που αυτή τη στιγμή σύμφωνα με την Ελστάτ βρίσκονται κάτω από το όριο φτώχειας και δεν αντέχουν, δεν μπορούν να την παλέψουν τη δουλειά. Έτσι και προσπαθούν να βουλευτούν από εδώ και από τους δαξιούχους δηλαδή πάνε να βουλευτούν. Λοιπόν, τι κάνεις, τους δίνεις ένα βασικό εισόδημα. Τι είναι αυτό το βασικό εισόδημα, είναι μια ολόκληρη θεωρία που λέει υπάρχουν, έχει εφαρμοστεί αυτό σε αρκετές πολιτείες των ΗΠΑ, νομίζω σε 7 αν θυμάμαι καλά και σε αρκετά κράτη. Τι λέει, εγώ σαν κοινωνία δεν ανέχουμε να υπάρχουν οικοκυριά, οικογένειες κάτω από το όριο φτώχειας. Θα τους δώσω εγώ το εισόδημα ώστε να συμπληρωθεί έτσι ώστε να πάνε πάνω από το όριο φτώχειας. Σήμερα για να είσαι στο όριο φτώχειας πρέπει το άτομο να έχει εισόδημα, σύμφωνα με την Ελστάτ εγώ λέω, τα επίσημα της Ελστάτ, είναι στα 5.400 κατά κεφαλή. Πρέπει να έχεις 5.400 κατά κεφαλή ετήσιο εισόδημα. Έτσι, λοιπόν, μια τετραμελής οικογένεια θέλει περίπου 2.800 ετήσιο. Αυτό θα πρέπει, που δεν υπάρχει, θα πρέπει να συμπληρωθεί από το κράτος. Με αυτό μπορεί να γίνει το πρώτο 24ωρο, εφόσον εγώ δημιουργώ το χρήμα. Ποιος θα με εμποδίζει? Σε ευρώ. Σε ευρώ. Όχι, αυτό είναι το μάι. Δεν υπάρχει. Γιατί αυτό θα χρησιμοποιείται σε εσωτερικές μου συναλλαγές. Εντάξει, δεν θα υπάρχει λόγος. Στις εξωτερικές συναλλαγές θα χρησιμοποιείται το χαρτονόμισμα που το έχουν ήδη οι τράπεζες μέσα, το έχουν σαν αποθεματικό, εμείς θα το χρησιμοποιήσουμε σαν συναλλαγματικό, ναι, περί 22 δις. 28. Ναι, 28, ναι. Λοιπόν, και το αστείο είναι αυτοί που λένε οι πανέξυπνοι, για να μην πω τίποτα χειρότερο, ότι από αυτά τα 28 δισεκατομμύρια θα μας τα απαγορεύσουν, λέει ο Ευρωπαϊκός, θα τα κυρώσουν. Λοιπόν, από αυτά τα 28 δις, τα 22 είναι γερμανικά, γαλλικά και ιταλικά, ισπανικά ευρώ. Δηλαδή παράγονται από εκεί. Πώς θα τα κυρώσουν αυτά? Είναι σαν να ανακυρώνουν παρτίδες ευρώ σε αυτές τις χώρες. Είναι τρελό, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Συν οι τράπεζες διαθέτουν, οι συστημικές, διαθέτουν χαρτοφυλάκιο 72 δισεκατομμύρια μετατρέψιμους τίτλους. Άμεσα μετατρέψιμους. Ομόλογα, αμοιβαία, κεφάλαια κτλ. Τα οποία βεβαίως καθώς θα μπουν σε καθάριση θα περάσουν στο δημόσιο αυτά. Αυτά προσθέτουν στην νομισματική κυκλοφορία. Όχι, δεν, τι κολάτερα λέει, δεν υπάρχει κολάτερα εδώ. Εδώ τι γίνεται, σου λέει απλά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ότι τα περιουσιακά σου στοιχεία αυτά, μην τα πουλήσεις, δεσμεύονται, δεν αλλάζουν ιδιοκτησία. Με καταλαβαίνετε, δεν έχουν αλλάξει ιδιοκτησία. Έχουν δεσμευτεί από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα έναντι του ELA, έναντι του ELA. Μα εγώ θα φύγω. Bye. Θα αναγνωρίσω τη δέσμευση? Καμία δέσμευση. Η ιδιοκτησία δεν έχει αλλάξει. Όχι, 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 όχι. Αυτοί είναι άειλοι τίτλοι. Ο Σπύρος ξέρει, είναι άειλοι τίτλοι. Οι άειλοι τίτλοι δεν μπορούν να τα χειριστεί μόνο ο ιδιοκτήτης. Και μόνο ο ιδιοκτήτης σε συμφωνία. Τι κάνεις, τι λέει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στον ιδιοκτήτη? Μην τα πουλήσεις μέχρι να με ξεχρεώσεις. Γιατί πιθανόν να χρειαστεί να τα πουλήσεις για να με ξεχρεώσεις. Αλλά είναι δικά σου. Δεν έχουν αλλάξει η ιδιοκτησία. Οπότε όταν φεύγουμε εμείς, τι τους λέμε? Bye, χρησιμοποιούμε, δίνουμε εντολές να ρευστοποιηθούν εάν χρειάζεται και όσα χρειάζεται για να χρησιμοποιηθούν ως τι? Ως συναλλαγματικό απόθεμα για τις αγορές, για τις εισαγωγές που χρειαζόμαστε από το εξωτερικό. Γι' αυτό τον λόγο. Αλλά φανταστείτε τώρα, τα 2.200 νοικοκυριά συν τους συνταξιούχους δημιουργούν μια επιπλέον νομισματική κυκλοφορία. Εγώ την υπολογίζω γύρω στα 12 δισεκατομμύρια. Αυτό μόνο με την ταχύτητα κυκλοφορίας που έχει το χρήμα τώρα, που είναι περίπου 6, πάρα πολύ χαμηλή. 6, λόγω της ύφεσης. 6 με 7 παράγει ΑΕΠ, δηλαδή αν είναι 10 δισεκατομμύρια, επί 7 παράγει ΑΕΠ 70 δισεκατομμύρια. Καταλαβαίνουμε το τι όθηση θα δώσει στην ελληνική οικονομία. Είναι κουφό. Δηλαδή,
στον πρώτο χρόνο μέσα, μόνο από αυτό το εισόδημα, το εθνικό εισόδημα, το ΑΕΠ, θα αυξηθεί από 170 που είναι σήμερα, 172 κάπου εκεί είναι, στα 240. Για βάλτε το να δείτε τι να είναι αυτή. 170 που θα πάει φέτος. Ναι, που θα είναι φέτος. Γύρω στα 170 θα πάρει άλλα 70 επάνω μόνο από το εισόδημα. Χωρίς να υπολογίζουμε το πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων που θα πρέπει να υπάρξει. Να καταλαβαίνετε. Πολλά πράγματα άλλα που είναι, έχουν και αυτά πολλαπλασιαστικές συνέπειες. Ποιος θα με εμποδίσει να τα κάνω όλα αυτά? Κανένας. Ο μόνος τρόπος να με εμποδίσουν να στείλει στρατό η Γερμανία. Μολό λαβέ. Πολύ ωραία, θα έχουμε και... Δεν έχω να πω τίποτα. Δεν έχεις κάτι. Άλλη ερώτηση. Εκεία. Έλα εδώ. Έλα εδώ, για το μικρόφωνο μας πρόδωσε το ασύρματο. Ας πούμε ότι είναι ένας που επιχειρηματίας, μικρομεσαίος, που κάνει εισαγωγή κάτι πραγμάτων που χρειάζονται. Πώς θα κάνει αυτές τις εισαγωγές όταν θα ανακοινώσουμε ότι εμείς φεύγουμε από το ευρώ? Ναι. Πώς θα εισάγει? Συγγνώμη Σπύρο, θα έχεις εδώ. Δύο κατηγορίες εισαγωγών. Στις ελαστικές εισαγωγές θα υπάρξει απαγόρευση στο πρώτο διάστημα, γιατί πρέπει να προστατεύσουμε το ζωζύγιο. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα διευκολύνουμε τους επιχειρηματίες αυτούς να αλλάξουν προσανατολισμό, επιχειρηματικό προσανατολισμό, με νέες χρηματοδοτήσεις, έτσι ώστε να αποκτήσουν παραγωγικό προσανατολισμό και όχι κομπραδόρικο. Εισάγω, μεταποιώ, ξαναπουλάω. Όχι. Να αποκτήσουν περισσότερο παραγωγικό προσανατολισμό, έστω και αν είναι στις υπηρεσίες. Υπάρχει το ανελαστικό, δηλαδή οι ανελαστικές εισαγωγές που τις χρειαζόμαστε, τις εισαγωγές αυτές. Αυτός πώς τις κάνεις? Πας στην τράπεζα, η οποία θα είναι σε καθάριση, αλλά δεν θα είναι κλειστή. Ο γκισές θα δουλεύει. Δηλαδή, τα τμήματα της τράπεζας δουλεύουν. Όταν κάνεις σε καθάριση μια τράπεζα, δεν την κλείνεις. Είναι εν λειτουργία η τράπεζα. Λοιπόν, θα πηγαίνεις στο τμήμα εξαγωγών-εισαγωγών, όπως γινόταν παλιά. Έτσι. Θα ανοίγει μια πίστοση, η οποία θα την πληρώνει σε τρέχον νόμισμα δικό του, με εσωτερική συναλλαγή, αυτός που θέλει να κάνει την εισαγωγή, και η τράπεζα διαμέσου της Τραπέζης Ελλάδος θα το πληρώνει με το συναλλαγματικό απόθεμα που θα υπάρχει. Όπως ακριβώς γινόταν με την παλιά δραχμή. Μόνο που αυτή τη φορά, επειδή δεν θα αφήσουμε ελεύθερο το ζήτημα, όποιος λάχει όπως να έχει, εκεί θα παρέμβει το κράτος, θα μπορεί να διαμορφώνει διακρατικού τύπου συμφωνίες, να πέφτουν οι τιμές, να διευκολύνονται οι όροι εμπορίου, να μην είναι δηλαδή, πώς να το πούμε, ο κάθε κακομοίρης να προσπαθεί να βρει τον τρόπο του να πάει μια εισαγωγή από το εξωτερικό, ιδιαίτερα στη βιομηχανικό εξοπλισμό, βιομηχανικά είδη, και ό,τι πετύχει. Εκεί θα παρεμβαίνει το κράτος, όπως κάνει για παράδειγμα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν είναι τίποτα φοβερό. Όταν θέλει για παράδειγμα μια εταιρεία στις Ηνωμένες Πολιτείες να αποκτήσει βιομηχανικό εξοπλισμό από κάπου από το εξωτερικό, τι κάνει? Πάει το αμερικανικό κράτος και διαπραγματεύεται. Γιατί άλλη την επιφάνεια είναι το αμερικανικό κράτος και άλλο ακόμη και μια πολύ μεγάλη επιχείρηση. Πηγαίνει το κράτος, ανοίγει το δρόμο, κλείνει τη συμφωνία με τους πιο ευνοϊκούς χώρους και παίρνει ο εισαγωγέας ή η εταιρεία που θέλει αυτό το πράγμα. Το ίδιο θα γίνει και με το ελληνικό. Αν θέλεις, ας πούμε, βιομηχανικό εξοπλισμό για την γλωσσοδουργία σου, για παράδειγμα, γιατί να πηγαίνει ο κακομοίρης βιοτέχνης ή αυτός που θέλει να στήσει μια γλωσσοδουργική επιχείρηση στον Μπαγκλαντές ή στην Ινδία? Παρεμπιπτόντως, εκεί είναι η τελευταία λέξη της τεχνολογίας για την βιομηχανία της γλωσσοδουργίας. Εκεί πας για τα μηχανήματα κτλ. Γιατί να πας και να πάει το κράτος και να διαπραγματευτεί, να κλείσει μια διακρατικού τύπου συμφωνία και να ευνοηθεί όλος ο κλάδος πλέον. Και όχι μόνο μία επιχείρηση ή ένας μόνο επιχειρηματίας. Δεν ξέρω αν Σπύρο, θέλεις κάτι? Δεν έχω κάτι το ιδιαίτερο να πω. Εκείνο που πρέπει να πούμε είναι ότι με ό,τι έχει επισυμβεί, η χώρα έχει αποβιομηχανοποιηθεί, αποαγροτοποιηθεί, τα πάντα. Αυτά θα πρέπει να προστατευτούν, η χώρα να ξαναμπεί πάλι στην παραγωγή. Και για να ξαναμπεί η χώρα στην παραγωγή, οπωσδήποτε θα πρέπει στο ισοζύγιο πληρωμών στις εισαγωγές στην αρχή να τεθούν ορισμένοι φραγμοί. Δηλαδή δεν είναι δυνατόν να έρχεται σκόρδο, ξέρω εγώ, από την Κίνα.
Αυτό είναι ένα αδιανόητο πράγμα. Δηλαδή η χώρα να είναι αυτάρκη στην αγροτική παραγωγή και αυτή τη στιγμή όλα τα αγροτικά προϊόντα να παράγονται. Λοιπόν, σιγά σιγά θα μπουν τέτοιοι δασμοί για να προστατεύσουμε την αγροτική μας παραγωγή, στη βιοτεχνία. Οπωσδήποτε θα γίνουν ορισμένα τέτοια πράγματα. Πρέπει η χώρα, δηλαδή η γη της χώρας, να μην μείνει ακαλλιέργητη. Πρέπει όλος ο κόσμος να πάει στη δουλειά. Το ίδιο θα γίνει στη βιοτεχνία, το ίδιο θα γίνει στη βιομηχανία. Δηλαδή είναι πράγματα τα οποία τα κάνουν 181 χώρες στον κόσμο, εκτός από 19 που έχουν το ευρώ. Λοιπόν, αυτά τα παραδείγματα τα ξέρουμε, τα έχουμε ζήσει, ξέρουμε πώς γίνονται. Δεν είναι ανάγκη να τα φοβηθούμε όλα αυτά. Εντάξει, δηλαδή το πρωταρχικό καθήκον μιας κυβέρνησης η οποία εκδίδει το εθνικό της νόμισμα είναι να βάλει πίσω τον κόσμο στη δουλειά και να μην φοβηθεί τίποτα άλλο. Και καλό είναι να πούμε, επειδή μπήκε το θέμα της αγροτικής οικονομίας, να πούμε ότι παρόλο την υποχώρηση που υπάρχει στην αγροτική παραγωγή, σύμφωνα με τα στοιχεία ακόμα και τις πασιγιές, η διατροφική επάρκεια στην Ελλάδα είναι περίπου στο 94-96%. Δηλαδή είναι ένα ποσοστό το οποίο αγγίζει το απόλυτο. Βεβαίως πριν από το ευρώ και όλα αυτά, ας πούμε, η παραγωγή η αγροτική ήταν το 150%. Είμαστε και κατά 50% εξαγωγικοί. Τώρα δεν είμαστε εξαγωγικοί, είμαστε μείον, αλλά μείον ελάχιστο. Και αυτό μπορούμε να το καλύψουμε, παραδείγματος χάρη είμαστε ελληματικοί, στις μοσχαρίσιες μπριζόλες, ας το πω έτσι, τώρα, στο φιλέτο. Ωραία, το φιλέτο μπορούμε να το υποκαταστήσουμε με παϊδάκια που είναι πάρα πολύ νόστιμα. Ή να πουλήσουμε παϊδάκια που έχουμε υπερπαραγωγή στα αμνοερήφια, έχουμε μεγαλύτερη παραγωγή από τη ζήτηση και να εισάγουμε και το φιλέτο στην κυρία που δεν μπορεί παρά να φάει μόνο το φιλετάκι από το μοσχαράκι. Δηλαδή μη μας φοβίζουν πράγματα τα οποία δεν ισχύουν, έτσι. Ευχαριστώ. Ο φίλος. Μα το κύριο το πράγμα, πού είναι το χώμα. Δεν ξέρω, πάει και έρχεται το μικρόφωνο, φτιάχνει, δεν φτιάχνει. Πάνω σε αυτό που είπατε προηγουμένως, όσον αφορά τις πλαστικές εισαγωγές, ότι πρέπει να κοπούνε, να πούμε ένα παράδειγμα, δηλαδή να το δώσω πώς το δώσει και ένας συγγενικός. Εγώ δουλεύω στο Σφαγιανάκι, παράδειγμα λέω τώρα, έτσι. Υπάρχει κόσμος που δουλεύει 80.000 αντιπροσωπείς αυτοκινήτων. Ναι. Σε αυτούς τους ανθρώπους τι θα τους πείσω και θα κόψω τις αγωγές και θα δουν όλοι ανεργοί. Παράδειγμα λέμε τώρα, έτσι, που είναι ένα μεγάλο ποσό, δεν είναι 1.000-2.000. Δεν μιλάμε για κάποιες εταιρείες οι οποίες ξέρω εγώ είναι τελείως, δεν πάρουν κάτι. Κάτι πρέπει να τους κάνεις αυτό. Θα τους δώσω. Θα σας απολύσω, θα σου δώσω επίδομα ανεργίας. Πώς θα το χειριστούμε αυτούς. Καταρχάς θα πρέπει ορισμένοι κλάδοι, οι οποίοι είναι υπερδιοκομμένοι και τελείως παρασιτικοί, θα πρέπει να επαναπροσδιοριστούν. Δηλαδή, ο τραπεζικός τομέας είναι αδύνατο να συντηρηθεί αυτός ο τραπεζικός τομέας παρά μόνο σε βάρος της υπόλοιπης οικονομίας. Δεν μπορεί να συντηρεί 70.000 εργαζόμενους. Προφανώς. Έτσι, μισό, ένα-ένα. Γίνεται το ίδιο με τα αυτοκίνητα. Η λογική είναι να φτιάξεις υποδομές της χώρας ώστε να έχει εναλλακτικές δυνατότητες, να μην μπίζει στα αυτοκίνητα. Όπως ήταν η πολιτική, πουλάω αυτοκίνητο σαν και καλά. Έτσι θα πάει να προσδιοριστεί όλος ο κλάδος και ο τομέας. Θα υπάρξει περίσσευμα εργασίας φυσικά. Αλλά προστατεύεται. Θα προστατεύεται. Και θα βρει δουλειά σε άλλους τομείς που οφείλουν να αναπτυχθούν. Πρέπει να αλλάξουν, δεν θα μείνουν. Αλλά και για όσο χρόνο μείνουν άνεργοι, έτσι, που είναι η λεγόμενη διαδικασία ανεργίας τριβής, όπως το λένε οι οικονομολόγοι, δηλαδή η μετάβαση από δουλειά σε δουλειά, θα έχει πλήρη και ολοκληρωτική κάλυψη από την ασφάλιση κατά της ανεργίας. Γιατί το σύστημα ασφάλισης πρέπει να αλλάξει. Καλά, είναι καταστραμμένο, είναι ολοκληρωτικό, το έχουν σβήσει, έτσι. Άρα είναι και το καλό, το ξαναφτιάχνεις από μηδενικής βάσης. Πώς πρέπει να είναι το ασφαλιστικό σου σύστημα. Το ασφαλιστικό σύστημα πρέπει να σε προστατεύει από την ανεργία, την ασθένεια και το γύρας. Το επαγγελματικό ατύχημα και το γύρας. Τέρμα, αυτά. Αυτά. Δεν μπορεί να έχει ιατροφαρμακευτική, είναι η δωρεάν, το δωρεάν σύστημα υγείας που πρέπει να σου πάει το κράτος.
Αλλιώς δεν το χάσω κάτω. Τι το θες. Έτσι. Λοιπόν, με αυτόν τον τρόπο επαναπροσδιορίζει το σύνολο. Και τι σημαίνει προστασία από την ανεργία. Όσο είσαι άνεργος, σε καλύπτει. Το ασφαλιστικό σύστημα, τέτοιο σύστημα κάλυψη ανεργίας είχε η Γαλλία. Μέχρι που ανέλαβε ο Σαρκοζή και τα διέλυσε όλα. Η Αμερική έχει ακόμα. Έχει ακόμη. Το έκανε ιδιαίτερα ο Μπούς. Ο Μπούς το έκανε μάλιστα επαόριστο κάλυψη για την ανεργία. Όταν είδε ότι η παγκόσμια κρίση φορτώνει πάρα πολύ ανεργία και σου λέει κάτσε εδώ, μπορεί να έχουμε καμία κοινωνική έκρηση. Και σου λέει επαόριστο ο Μπούς και το συνέχισε ο Ομπάμα. Λοιπόν, πού τα βρίσκουν τα λεφτά. Δημιουργούν χρήμα. Και όσο αυτό το χρήμα μετατρέπεται σε εισόδημα, το εισόδημα γίνεται τζίρος. Ο τζίρος ανεβάζει την αγορά, δημιουργεί προϋποθέσεις απασχόλησης και επενδύσεων, δεν είναι πληθωριστικό. Αυτό είναι κανόνας. Γιατί δεν έχει πληθωρισμό η αμερικανική οικονομία. Ξέρεις πόσα έχουν ρίξει μέσα. Έχουν ρίξει 18 τρισεκατομμύρια δολάρια φρέσκο χρήμα στα χρόνια της κρίσης. Τώρα, τα τελευταία 5 χρόνια. Και τώρα το Citigroup ζητάει να κοπούν άλλα 14-3 για να σωθεί από το επερχόμενο κράχ. Γιατί δεν δημιουργείται πληθωρισμός. Γιατί η Ιαπωνία που έχει 300% δημόσιο χρέος και κόβει συνέχεια νόμισμα για να καλύπτει το δικό της χρέος, γιατί είναι στο δικό της νόμισμα. Έτσι, και γι' αυτό δεν χρεοκοπεί. Δεν έχει πληθωρισμό. Αντίθετα, έχει αποπληθωρισμό. Και αγωνίζονται να ανεβάσουν στο 1% το τιμάριθμο, στο 1 εκεί πέρα και σκοτώνονται και ξανά. Γιατί. Βέβαια, αυτές οι χώρες έχουν παραγωγική βάση, έτσι. Άμα είσαι έρμεο της εξωτερικής αγοράς, τα εξωτερικά σου ζύγια είναι ανοιχτά, λες και είναι. Έτσι, προφανώς. Προφανώς. Εκεί που δεν έχεις πληθωρισμό, θα έχεις τεράστια χρέη. Εμάς τι μας κάνανε. Είχαμε πληθωρισμό και ελέγχαμε το χρέος μας με την παλιά δραχμή. Τι μας κάνανε, μπήκαμε στο ευρώ, κατέστειλαν τον πληθωρισμό και το αντικατέστησαν με τεράστια χρέη. Στην πραγματικότητα το χρέος τι είναι, το υποκατάστατο του πληθωρισμού σε διαδικασία μιας οικονομίας σε αποδιάβρωση. Με τεράστια ελλείμματα, αντιπαραγωγικά φυσικά, εξωτερικά και εσωτερικά. Γι' αυτό μας φέρανε εδώ, μας φέρανε. Αλλά όταν λοιπόν, σήμερα τι γίνεται, σήμερα στον κλάδο του αυτοκινήτου που λες, έχει αυτή τη στιγμή περίπου 45% ανεργία. Ποιος από αυτούς έχει κάλυψη. Κανένας. Άρα τι γίνεται. Το θέμα είναι να βρει δουλειά ο άνθρωπος αυτός. Και υπάρχουν δύο τρόποι να βρει δουλειά. Όχι δύο τρόποι. Ένας τρόπος είναι να μπορέσουν να γίνουν επενδύσεις, να τραβηχτεί στη δουλειά. Σωστά. Λοιπόν, μέχρι να τραβηχτεί στη δουλειά, τον καλύπτεις, το βασικό εισόδημα που λέγαμε πριν. Το βασικό εισόδημα. Λοιπόν, και το δεύτερο που κάνεις είναι να τον επανεκπαιδεύσεις, γιατί υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα. Ότι ένα μεγάλο τεράστιο εργατικό δυναμικό που είναι στην ανεργία αυτή τη στιγμή, πάνω από το 72% σύμφωνα με την Ελστάτ, είναι πάνω από ένα χρόνο άνεργος. Αυτό σημαίνει ότι απαξιώνεται η εργατική δύναμη που έχει. Απαξιώνεται. Νευροχειρούργος να είσαι, άμα μείνεις δύο χρόνια άνεργος, χάνεις σημαντικά από τις ικανότητές σου. Όσο πιο εξειδικευμένος είσαι, τόσο πιο γρήγορη είναι να απαξιώσεις την ανεργία. Άρα για να τον ξαναφέρεις μέσα, πρέπει να μπει και σε μια διαδικασία επανένταξης για να έχει τη βέλτιστη παραγωγικότητα και απόδοση. Αυτά όλα χρειάζονται δικό σου νόμισμα για να τον υποστηρίξεις τον άνθρωπο και όχι να τον σέρνεις με τα επιδοτούμενα προγράμματα, τις ξεφτύλες που τους πηγαίνουν από εδώ και από εκεί και που στην ουσία ούτε κατάκτηση κάνουν και στην πραγματικότητα είναι ένα, πώς να το πούμε, είναι ένας μαγικός τρόπος να εξαφανίσεις την ανεργία. Δηλαδή γιατί όλοι αυτοί που εντάσσονται στα επιδοτούμενα προγράμματα κατάρτισης, δεν τους καταγράφει η ανεργία, χάνουν το προνόμιο του μακροχρόνια άνεργου, γιατί τους καταγράφουν ως εργαζόμενους και μετά τους όταν δεν βρίσκουν δουλειά δηλαδή μετά, τους ξαναβγάζουν, τους βάζουν ξανά ως νέοι εργαζόμενοι, νέος άνεργος και χάνουν το προνόμιο του μακροχρόνια. Αυτό το ελάχιστα, κάποια επιδόματα που θα στα ιατροφαρμακευτική στην ιατροφαρμακευτική. Έτσι πρέπει να το αντιμετωπιστεί. Αλλά τα καταναλωτικά και κυρίως τα παραγωγικά πρότυπα της ελληνικής οικονομίας οφείλουν και πρέπει να αλλάξουν ριζικά. Είμαστε παρασιτική οικονομία. Δεν είναι δυνατόν το 60-70% του ΑΕΠ να είναι χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες και κερδοσκοπία κινήτων. Δεν γίνεται, ρε γαμώτο. Αυτή η οικονομία δεν πάει πουθενά. Δηλαδή να σβήναμε αύριο το πρωί τα χρέη. Αν κρατάγαμε αυτή τη διάφρωση, δεν θα πηγαίνουμε πουθενά, δεν πάμε πουθενά. Άρα η μετάβαση αυτή
πρέπει να γίνει ομαλά και ο μόνος τρόπος για να γίνει ομαλά πρέπει να τον υποστηρίζεις με δικό σου νόμισμα. Δεν υπάρχει τρόπος, ο άλλος τρόπος να πας να βρεις δάνεια. Ή να σπρώξεις τον κοσμάκι, αυτόν δηλαδή τον άνεργο δηλαδή ή τον εργαζόμενο, να πας να βρεις δάνεια. Το δοκιμάσαμε το μοντελάκι αυτό, γι' αυτό βρίσκαμε έτσι. Θα ακούτε στα κανάλια πολλές φορές. Έχουμε τώρα 1,5 εκατομμύριο ανέργους και λένε στα κανάλια το πρωί. Και πώς θα απορροφήσουμε την ανεργία. Λέει να κόψουμε νόμισμα. Ναι, δεν γίνεται αυτό. Λέει άμα κόψουμε νόμισμα με 1,5 εκατομμύριο ανέργους θα έχουμε πληθωρισμό. Αυτή είναι η αθλειότητά τους. Ενώ γιατί πάμε στο εθνικό νόμισμα. Πάμε στο εθνικό νόμισμα γιατί το 90% των επενδύσεων που μπορούν να γίνουν στην Ελλάδα και να απορροφήσουν τους ανέργους μπορεί να γίνει με εθνικό νόμισμα. Αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα δεν μπορούν να γίνουν επενδύσεις με άλλο τρόπο. Γιατί το ευρώ είναι ξένο νόμισμα. Πώς το βρίσκεις το ευρώ. Ή θα κάνεις εξαγωγές, ή θα πάρεις δάνεια, ή θα έρθουν ξένες επενδύσεις. Δάνεια δεν παίρνεις γιατί είσαι καταχρεωμένος. Η χώρα δεν είναι. Η χώρα δεν έχει μια παραγωγική βάση. Τα τελευταία χρόνια που αρχίσαμε να έχουμε επαφές με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με το ευρώ, και οι ξένες επενδύσεις θα έρθουν όταν οι Έλληνες θα έχουν μεροκάματο μια κουπαρίζει. Λοιπόν, και αυτά τα λένε όλα θα γίνουν μακροχρονίως. Τώρα πόσο το μακροχρονίως αχρόνος είναι, πόσος είναι αυτό το μακροχρονίως ρε παιδιά. Ναι, και γι' αυτό είπε ο Κέινς κάποτε εκείνο το περίφημο ας πούμε, μακροχρονίως θα είμαστε όλοι νεκροί. Τώρα τι κάνουμε. Το τώρα τι κάνουμε είναι ότι πρέπει να επιστρέψουμε στο εθνικό νόμισμα. Αυτό πρέπει να κάνουμε. Και μια διευκρίνηση από μένα τον ταπεινό μπροστά στους δύο γίγαντες που βρίσκομαι όσον αφορά την ανεργία. Δεν είναι 1,5 εκατομμύριο. Είναι 3,5-4 εκατομμύρια. Γιατί εκεί μέσα πρέπει να προσθέσουμε. Να προσθέσουμε. Προσέξτε. Τα μπλοκάκια. Δουλεύει άλλος ένα μεροκάματο τη βδομάδα και θεωρείται ότι εργάζεται. Λοιπόν, τους ελεύθερους επαγγελματίες, γιατί στους ανέργους υπολογίζονται μόνο οι μισθωτοί. Κανείς άλλος. Για βάλτε τώρα όλους τους μαγαζάτορες που έχουν κλείσει τα μαγαζιά, όλα τα μαγαζιά εδώ πέρα, πού βρίσκονται αυτοί. Δεν υπάρχουν. Αυτοί δεν υπάρχουν για την ανεργία. Είναι άφαντοι, είναι αόρατοι. Επίσης, έχουμε γύρω στις 150.000, αν θυμάμαι καλά, βιοτεχνίες, βιομηχανίες σε επίσκεψη εργασίας. Δηλαδή δεν δουλεύω, δεν πληρώνομαι. Εντάξει. Αν υπολογίσουμε ένα μέσο όρο 4-5 άτομα, το λιγότερο ας πούμε που απασχολούν, που δεν δουλεύουν αλλά δεν πληρώνονται, αλλά δεν είναι άνεργοι, πόσο μας κάνει, μας κάνουν περίπου 800.000 ψυχές. Έτσι. Άμα τα σουμάρουμε όλα αυτά, πάμε στα 3,5-4 εκατομμύρια άνεργοι. Δεν είναι 1,5, είναι 4. Έτσι. Σε λίγο θα είναι 10. Από εμάς εξαρτάται να μην είναι κανείς. Κάποιος άλλος, αν έχει κάτι να παρατηρήσει ή κάτι να διευκρινίσει. Κυρία. Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η κατάσταση στις 21 του μήνα. Παρακαλώ. Η κυρία, για όσους αν κάποιος δεν άκουσε, ρώτησε ποια θα είναι η κατάσταση που θα προκύψει στις 21 του μήνα, δηλαδή την επομένη των εκλογών. Ποια είναι η εκτίμησή μας. Καταρχάς υπάρχει το τι επιδιώκεται να είναι. Στις 21 του μήνα επιδιώκεται ένα κοινοβούλιο με 220 πλάς βουλευτές, μπορεί να είναι πεντακομματική αυτή η κοινοβουλευτική πλειοψηφία, η οποία θα βοηθήσει μια κυβέρνηση ειδικού σκοπού συνεργασίας, γιατί δεν βλέπουμε τη δυνατότητα να υπάρχουν και αυτοί δεν το βλέπουν και δεν το θέλουν κιόλας, γιατί θέλουν ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία με δικτατορικές εξουσίες να μπορούν να επιβληθούν οι συμφωνίες που έχουν ήδη υπογραφεί. Για παράδειγμα, πώς αφαιρεί το δικαίωμα σύνταξης, για παράδειγμα στο 30% των συνταξιούχων που δεν θα μπορούν να πληρώνονται σύνταξη μετά τον Οκτώβριο από το καινούργιο συνταξιοδοτικό νομοσχέδιο. Πώς το αφαιρείς. Πώς αρπάζεις τα σπίτια, ακόμη και από τους ανθρώπους που έχουν προστατευτεί από τον νόμο Κατσέλη. Με το καινούργιο, τώρα με το καινούργιο νόμο του που θα περάσει μετά τον Οκτώβριο και δεσμεύτηκαν και έχουν περάσει από τον
από τις 14 Αυγούστου, τροποποιείται και αυτό το πράγμα. Μάλιστα, όλα τα δάνεια, τα κόκκινα δάνεια των τραπεζών θα περάσουν σε έναν ειδικό δημόσιο φορέα, ο οποίος θα μειώσει την αξία μεν της οφειλής του δανείου, αλλά θα το περάσει στην εφορία. Και θα χρωστάτε προς την εφορία, όχι προς την... θα χρωστάμε, όχι προς την τράπεζα. Και έτσι δεν θα μπορείς να παλέψεις την ιστορία με την τράπεζα. Με την τράπεζα την παλεύεις ως ένα βαθμό. Ως ένα βαθμό. Αν και είναι πολύ περίπου. Με την εφορία, από 300 ευρώ και 1 ευρώ, μπορείς να έχεις ποινικά. Να κυνηγηθείς άγρια. Λοιπόν, σε αυτές τις συνθήκες, για να μπορούν να εφαρμοστούν αυτά και πολύ ακόμη περισσότερα, από ό,τι προβλέπονται, η κατάλυση της ίδιας της έννοιας της κρατικής υπόστασης Ελλάδας πρέπει να εφαρμοστεί με δικτατορικά μέσα. Δεν γίνεται διαφορετικά. Επειδή όμως δεν έχουν στρατό να κατεβάσουν κάτω με τάγκς και ιστορίες όπως γινόταν παλιά, θέλουν με κοινοβουλευτικό προσωπείο. Τι θέλουν λοιπόν? Θέλουν μια πολύ ισχυρή κοινοβουλευτική πλειοψηφία, 200-220+, συν μια ανώδυνη αντιπολίτευση. Σαν αυτή την αντιπολίτευση που είχαν μέχρι σήμερα. Μια αντιπολίτευση που καταγγέλει μεν, αλλά δεν κουνιέται δε. Λοιπόν, και έτσι να μπορεί να βγαίνει ο κάθε Βορύδης, το αναφέρω γιατί αυτό το είχε αναφέρει στην προηγούμενη Βουλή, όταν νομίζω ότι ο κ. Λαφαζάνης το είχε πει, του λέει: μα είναι παράνομα αυτά, αντισυνταγματικά. Λέει: γιατί είναι παράνομα για τα συνταγματικά? Εσείς είσαστε αντιπολίτευση, ψηφίζετε, καταψηφίζετε, εμείς είμαστε συμπολίτευση, ψηφίζουμε υπέρ, μια χαρά είναι όλα νόμιμα. Έτσι θα το πάνε. Και εδώ είναι το στοίχημα, το δικό μας στοίχημα. Διεμβολίζουμε αυτή την ιστορία, ώστε να μπει μια δύναμη που πραγματικά θα τους τεινάξει στον αέρα αυτού του τόπου, τον τρόπο μόντους βιβέντι μέσα στο κοινοβούλιο ή όχι. Γιατί αν μπει αυτή η ιστορία, αυτή η σφήνα σε αυτή την ιστορία, τότε σας εγγυώμαι ότι αυτό το κοινοβούλιο δεν θα αντέξει, όσο μνημονιακό και να είναι, ούτε εξάμηνο. Γιατί θα συζητιώνται ζητήματα στη Βουλή, τα οποία σήμερα δεν συζητιώνται. Υπάρχει μια ομερτά. Δεν συζητιώνται οι πράξεις χάρτης προδοσίας. Δεν συζητιώνται τα ζητήματα, οι τεράστιες φυγές κεφαλαίων προς το εξωτερικό. Ποιοι τις έχουν κάνει. Δεν συζητιώνται οι τραπεζικές ληστείες. Δεν συζητιώνται πράγματα τα οποία θα κάναν το μέσον Έλληνα να ανατριχιάσει ιδιαίτερα. Αυτά, χαμηλό προφίλ, δεν υπάρχει θέμα, δεν τίθεται τέτοιο θέμα. Λοιπόν, στο βαθμό που υπάρχει μια δύναμη που τα θέτει αυτά, που τα ανοίγει τα ζητήματα αυτά, που χρησιμοποιεί και κινητοποιεί οποιαδήποτε δυνατότητα υπάρχει στον κανονισμό της Βουλής, στο Σύνταγμα και όλα αυτά τα πράγματα, ώστε να αναδειχτούν τα ζητήματα αυτά, πόσο θα κρατήσει αυτή η Βουλή? Αυτό έχουμε μπροστά μας σήμερα. Διαφορετικά, θα εισπράξουμε μια χειρότερη παραλλαγή των κοινοβουλίων που είχαμε μέχρι σήμερα. Όποιος και να είναι μέσα. Δυστυχώς. Αν μου επιτρέπετε στην κυρία να πω μια κουβέντα μόνο. Αυτό που το ερώτημά σας είναι συνάρτηση και της δικής μας παρουσίας, έτσι. Το τι θα υπάρξει στις 21 του μηνός εξαρτάται και από εμάς. Αν εμείς είμαστε... Έτσι. Μπράβο. Ακριβώς. Και θα πρέπει να πάρουμε τις αποφάσεις μας. Συμμετέχουμε εμείς στις προδιαγραφές για το μέλλον της ζωής μας. Δεν συμμετέχει κάποιος τρίτος, εμείς. Πρέπει συνεπώς εμείς να συμπεριφερθούμε ανάλογα. Πρέπει εμείς να δώσουμε τη δυνατότητα να έχουμε παρουσία σαν μοχλό πίεσης και εξευτελισμού του κοινοβουλίου που, με ύψιλον, γιατί με ύψιλον είναι το κοινοβούλιο. Με ύψιλον πρέπει να το γράφουμε. Όχι με ομικρόν γιώτα, αν θέλουμε να είμαστε ορθογράφοι. Αυτό λοιπόν πρέπει να το μετατρέψουμε σε ένα άντρο νομιμότητας. Εμείς θα το επιβάλλουμε. Για να το κάνουμε αυτό, πρέπει εμείς πάλι να συσπηρωθούμε, εμείς να διαλέξουμε τους ανθρώπους που θα μπορέσουν να υλοποιήσουν αυτό το όραμα. Και ποιοι είναι αυτοί? Είναι αυτοί που δεν είναι πολιτικοί, που δεν ήταν ποτέ πολιτικοί. Εμείς δεν είμαστε πολιτικοί στο ΕΠΑΜ. Είμαστε οι άνθρωποι της διπλανής πόρτας. Εάν δείτε τις λίστες μας, δεν θα δείτε κάποιο πολιτικό, ούτε πρώην, ούτε νυν, ούτε μετά. Θα δείτε εσάς, το διπλανό σας, τον παραδιπλανό σας.
γιατί θέλουμε να δώσουμε το στίγμα ότι ο λαός είναι εκείνος που πρέπει να πάρει τις τύχες στα χέρια του. Κανείς άλλος. Δεν εξουσιοδοτούμε κανένα. Μόνο τον εαυτό μας. Ευχαριστώ. Κάποιος... Ναι, συγγνώμη, συγγνώμη. Ελάτε να ακουστείτε. Να ακουστείτε. Το μικρόφωνο. Πού είναι το μικρόφωνο. Πού είναι. Μια παρατήρηση στον κύριο Καζακή. Το χρέος της συμφωνίας είναι εσωτερικό. Δεν είναι προς το εξωτερικό. Γύρω-γύρω. Δηλαδή σε ξένους. Είναι στον ίδιο της τον λαό. Πείστε μου. Εδώ με τις τράπεζες. Τι πρέπει να γίνει. Εθνικοποίηση. Αλλά αν θα γίνει εθνικοποίηση, πρέπει να εθνικοποιηθεί η Τράπεζα Ελλάδος. Η οποία κατά 94% δεν ανήκει στην Ελλάδα. Κατά το 8% ανήκει. Η ερώτηση είναι, θα βλέπατε ένα σχέδιο συγχώνευσης τραπεζών και σιγά σιγά να βγουν στην πάντα και να λειτουργήσει ένα παράλληλο σύστημα εκτός συστήματος για τους 6-9 μήνες εκτός συστήματος Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Καταρχάς, πρώτα να το ξεκαθαρίσουμε ότι εγώ αυτό είπα για την Ιαπωνία, γι' αυτό δεν έχει πληθωρισμό η Ιαπωνία. Αυτό έλεγα. Κόβει νόμισμα και μπορεί να καλύπτει το δικό της χρέος. Το χρέος όμως αυτό ανήκει στον λαό της, δεν έχει σε τράπεζα. Αυτό λέω. Αυτό λέω. Λοιπόν, δεύτερον, ήμουν ο πρώτος που μίλησε για την ιδιωτική τράπεζα της Ελλάδος και μάλιστα στον κύριο Βαξεβάνη, γι' αυτό έκανα την εκπομπή της συγκεκριμένη. Όταν ήρθε ο κύριος Βαξεβάνης, έστειλε έναν δημοσιογράφο και μου λέει, ξέρεις να κάνουμε για το ζήτημα του χρυσού. Έτσι, λοιπόν. Και του είπα, ξέχασε το χρυσό. Πιάσε το ιδιοκτησιακό της Τράπεζας της Ελλάδος και έτσι φτιάχτηκε αυτή η γνωστή εκπομπή. Έτσι. Η Ελλάδος ανήκει κατά 94% λένε στη Μόργαν. Όχι. Δεν γνωρίζει κανείς γιατί έχει μεγάλη διασπορά φυσικών προσώπων οι μετοχές της. Με εξαίρεση το 6% που είναι στο δημόσιο plus 2 που έχει πάρει από την Εθνική Τράπεζα παλιά, δηλαδή το 8%. Λοιπόν, αυτό που πρέπει να κάνεις με την Τράπεζα της Ελλάδας είναι να την καταργήσεις. Ούτε εθνικοποίηση, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Το 27. Οι δύο ιδρυτικοί νόμοι καταργούνται. Καταργούνται οι δύο ιδρυτικοί νόμοι και στη θέση τους δημιουργείται ένα νέο κρατικό ίδρυμα το οποίο παίρνει το μηχανισμό της Τράπεζας της Ελλάδας και ξεκινάει από μηδενικής βάσης. Ούτε εθνικοποίηση, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Καταργείται αυτό το πράγμα. Είναι, πώς να το πούμε έτσι, είναι στίγμα στην ελληνική πολιτική σκηνή. Αυτό το αποικιοκρατικό δημιούργημα του 1927, καταπέτηση των Άγγλων για να ελέγξουν και το χρέος, αλλά και μάλιστα να μας επιβάλλουν τη διαγραφή του αναγκαστικού δανείου προς τους Γάλλους που κάνανε τότε οι Γάλλοι, καθώς πολεμούσαν στη Μακεδονία στον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο, ενώ βεβαίως εμείς δεν είχαμε χρήματα και μας είχαν ανοίξει και πίστοση για να μας βάλουν μέσα από τον ελληνικό διχασμό, τι κάνανε. Πήρανε 200.000 χρυσά φράγκα αναγκαστικό δάνειο από την τότε εκδοτική τράπεζα της Ελλάδος που ήταν η Εθνική. Φτιάξανε λοιπόν την Τράπεζα της Ελλάδος και μας ανάγκασαν να διαγράψουμε το χρέος προς τους Γάλλους. Λοιπόν, αυτό το αποικιοκρατικό λοιπόν δημιούργημα πρέπει να φύγει από μπροστά μας. Και θα γίνει με αυτόν τον τρόπο, κατά τη γνώμη μου, αυτή είναι η άποψή μου. Και είναι καθαρή η λύση δηλαδή. Καταργούμε, φυσικά όταν καταργηθεί θα πάνε να κατατεθούν στην Επιτροπή Κεφαλαγοράς οι μετοχές που είναι της Τραπέζης Ελλάδος και τότε θα δούμε ποιοι ακριβώς είναι πίσω από την Τράπεζα της Ελλάδος. Λοιπόν, τότε. Κοιτάξτε, δεν υπάρχει θέμα παράλληλου συστήματος. Δεν υπάρχει λόγος για παράλληλο σύστημα. Μα δεν πρόκειται να κάνουν αυτά. Είπαμε προηγουμένως, ίσως να μην ήσασταν εδώ. Είπαμε ότι πρέπει αυτές οι τράπεζες να τεθούν υπό εκαθάριση. Οι συστημικές τράπεζες. Υπό εκαθάριση. Αυτό ουσιαστικά τι σημαίνει πτώχευση. Κάποιος όμως πρέπει να δώσει λεφτά για να γίνουν χορηγοί. Το κράτος. Το
κράτος. Θα πρέπει να έχει ένα μηχανισμό μέσω του νέων τραπεζών, νέων τραπεζικών ιδρυμάτων, το οποίο νέα τραπεζικά ιδρύματα, τα οποία θα είναι υπό δημόσιο έλεγχο, με εξαίρεση τις συνεταιριστικές που θα πρέπει να δοθεί μεγάλο εύρος ανάπτυξης των συνεταιριστικών τραπεζών. Όχι, όχι. Οι συνεταιριστικές, αν λειτουργούν καλά, είναι ένα πολύ καλό μαξιλάρι για την οικονομία. Ειδικά την τοπική κοινωνία. Μπορούν να τη βοηθήσουν πάρα πολύ καλά. Ειδικά στις συναλλαγές. Αυτό έχει αποδείξει η διεθνής εμπειρία. Τώρα, ότι στην Ελλάδα εδώ φτιάχνανε τα κόμματα συνεταιριστικές τραπεζες ως βιτρίνες για να παίρνουν λεφτά από το κοσμάκι, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Έτσι. Λοιπόν, πρέπει να φτιαχτούν κρατικοί βραχίονες χρηματοδότησης, τραπεζικοί δηλαδή, που θα πρέπει να λειτουργήσουν με όρους ειδικού σκοπού. Δηλαδή, θέλεις τράπεζα επενδύσεων, θέλεις τράπεζα αγροτική για την υποστήριξη του αγρότη, θέλεις τράπεζα για τους μικρομεσαίων ή για την ναυτιλία, αλλά ειδικού σκοπού. Εδώ πέρα έχουμε ένα πρόβλημα. Το 52, πώς θα λένε, φτιάξαν ειδικό νόμο μέσα στο Σύνταγμα. Αυτό είναι άλλο ζήτημα. Αυτό έχει να κάνει με τον νόμο προστασίας κεφαλαίων ναυτιλιακών και άλλων. Φυσικά θα καταργηθεί. Και οφείλει να καταργηθεί από το Σύνταγμα, γιατί υπάρχει στο Σύνταγμα αυτό. Είναι το 106 του Συντάγματος που προστατεύει αυτού του τύπου τα κεφαλαία. Αλλά αυτό είναι θέμα πολιτικής. Ναυτιλιακά, τι σημαίνει. Σημαίνει να πας να βγαίνεις στις κοινοπρακτικές εταιρείες ακτοπλοείας, ας πούμε, για παράδειγμα, και να τις ενισχύσεις αντί να είναι έρμεο είτε του χρηματιστηρίου είτε του συγκυριών. Να τις ενισχύσεις, να μπορεί να είναι εύρωστες και με δυνατότητα να υποστηρίξουν το κύριο έργο ακτοπλοείας μαζί με οποιαδήποτε παρέμβαση πρέπει να κάνει το κράτος σε αυτό. Με αυτή την έννοια την ναυτιλία το λέω. Όχι να πάμε να χάνουμε λεφτά στους εφοπλιστές. Εγώ θα έλεγα τώρα για να δώσουμε την ευκαιρία, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας, αλλά καλό είναι να δώσουμε την ευκαιρία σε περισσότερους ανθρώπους. Αν κάποιος ακόμα θέλει κάτι να προσθέσει, κάτι να πει, κάτι να παρατηρήσει, ο Σπύρος δεν ξέρω εάν θέλει. Ο κύριος. Α, μάλιστα δεν σας είδα, συγγνώμη. Πώς θα μπορέσουμε να έρθουμε ομαλά στο εθνικό νόμισμα όταν λένε αυτοί ότι αν πούμε ότι παίρνει κάποιος 800 ευρώ θα γίνουν 800 δραχμές και ένα μαρούλι που κάνει ένα ευρώ. Μια ερώτηση η οποία δεν ξέρω γράμματα και ρωτάω, ας πούμε. Όχι, ελεύθερα. Μια απλή ερώτηση κάνω, ας πούμε, όταν τον ένα μαρούλι που κάνει ένα ευρώ θα το αγοράζουμε 340 δραχμές και θα παίρνουμε 800. Μια απλή ερώτηση. Ναι. Γιατί και εγώ θέλω να γυρίσουμε σε τραπή, αλλά αυτό με απασχολεί. Ναι. Καταρχάς το μαρούλι, ο ήτοτα τα προϊόντα, αυτή τη στιγμή είναι πανάκριβα. Έτσι. Το μαρούλι δεν το αγοράζαμε τόσο. Ή για παράδειγμα, χαρακτηριστικά θυμάμαι στη Λαϊκή, με την αλλαγή του νομίσματος, φτάσαμε να πληρώνουμε 6 με 7 ευρώ το κιλό τα αγριόχορτα. Όταν το αυτό λέω. Παλιά, εγώ θυμάμαι ότι ήταν από τα πιο φτηνά πράγματα, γιατί, έτσι, για τα χόρτα, ας πούμε, λοιπόν. Και μάλιστα θυμάμαι την πρώτη φορά έγινε αυτό στην αγορά. Θυμάμαι μια μεγάλη κυρία, μεγάλη γυναίκα από την κατοχή, να λέει, παιδάκι μου, νέα κατοχή. Εμένα από τότε χτύπησε το καμπανάκι και το ψάχνω το πράγμα. Και πολιτικο-οικονομικά, όχι μόνο οικονομικά. Αυτό γιατί συμβαίνει. Γιατί ο Έλληνας αγρότης δεν παράγει. Γιατί αυτό που παράγει, τούτο παίρνει ο χοντρέμπορας και γενικά οι μεσάζοντες με τιμές εξευθελιστικές και το πουλάνε σε τιμές τραγικά ψηλές. Τραγικά υψηλές. Και φυσικά δεν υπάρχει αγοραστική δύναμη. Δεν υπάρχει εισόδημα. Έτσι. Λοιπόν, αν πάμε σε εθνικό εισόδημα, πρώτον, αν πάμε σε νέα δραχμή, δεν θα πάμε με την ισοτιμία του σημίτη. Δεν έχουμε λόγο να πάμε. Καταρχήν η σημιτική ισοτιμία ήταν απόφαση του σημίτη, κυρίως των Γερμανών. Και ο λόγος ήταν για να γίνει απίστευτη κερδοσκοπία για το πέρασμα του νομισμάτους. Εάν δείτε τις ισοτιμίες, ένα χρόνο πριν ήταν στο μισό ισοτιμία του ευρώ με την παλιά δραχμή. Και μέσα σε ένα χρόνο σημείται στην κατέβαση 340 και 75 και 45 των Γερμανών και φυσικά των κερδοσκόπων για να γίνει αυτό που έγινε μετά με τις λεγόμενες στρογγυλοποιήσεις τιμών. Σήμερα
Ο Έλληνας καταναλωτής πληρώνει 30 με 40% πιο ακριβά τα βασικά μέσα κατανάλωσης από ότι ο μέσος Ευρωπαίος. Ακόμη και σε προϊόντα που υποτίθεται ότι κατασκευάζονται εδώ. Εάν πάτε στο εξωτερικό και δείτε πόσο πουλιέται το φάγε, το γιαούρτι, το γάλα ή το οποιοδήποτε άλλη ελληνική λεγόμενη εταιρεία, θα τρελαθείτε. Είναι 30 με 40% πιο φτηνό. Γιατί ισχύει αυτό? Γιατί οι ξένες εταιρείες, παράδειγμα όπως το IKEA, και μπορείτε να το βρείτε αυτό μπαίνοντας στον τιμοκατάλογο. Δείτε τον τιμοκατάλογο που δίνει στη Γερμανία το IKEA και στην Ελλάδα. 45% πιο φθηνά. Στη Νέα Υόρκη, να δεις. Λοιπόν, από το ίδιο εργοστάσιο βγαίνουν όλα. Καλά, το Lidl είναι το θέμα και του σκατολοίδη που σου πουλάει. Δηλαδή, είναι τρελό. Γιατί λοιπόν να συμβεί αυτό το πράγμα που λένε? Από πού και ως πού, ίσα ίσα. Αυτό που περιμένεις με τον εξορθολογισμό της οικονομίας, με την προστασία της οικονομίας από τις αγωγές, είναι να πέσουν οι τιμές. Και μάλιστα δραματικά. Και επειδή όμως θα υπάρχει εισόδημα και αγοραστική δύναμη στον εργαζόμενο, θα αυξηθεί ο τζίρος. Και το κέρδος λοιπόν του επαγγελματία και του μικρομεσαίου δεν θα βγαίνει από τα λίγα προϊόντα που πουλάει, αλλά από το συνολικό τζίρο που θα το αυξηθεί. Έστω και αν κατά μονάδα ή κατά μονάδα προϊόν θα πέσει η τιμή. Εδώ να σας πω χαρακτηριστικό παράδειγμα. Μόνο με την εθνικοποίηση των δηληστηρίων, χωρίς να αλλάξει το φορολογικό καθεστώς της βενζίνη, η τιμή της βενζίνης μπορεί να πέσει κατά 50%. Μόνο με την εθνικοποίηση. Να ξεφύγουμε δηλαδή από τον έλεγχο του καρτέλ που ελέγχει αυτή τη στιγμή τα δηληστήρια, έχει έδρα τη Μασσαλία και ελέγχεται από την Total και την Repsol. Αυτοί καθορίζουν τις τιμές δηληστηρίου στην Ελλάδα. Χώρια τις τιμές που διαμορφώνουν οι εφοπλιστές με το λαθρεμπόριο και όλα αυτά τα πράγματα που κάνουν με τα δηληστήρια. Αν γίνει η εθνικοποίηση των δηληστηρίων, θα έχουμε πτώση. Γιατί να πληρώνουμε περισσότερο? Το ίδιο θα συμβεί σε όλους τους τομείς αγοράς, με τις μεγάλες αλυσίδες. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε από την πρώτη μέρα μια πολιτική που θα λέει ενίσχυση του τοπικού και της εθνικής παραγωγής. Παράδειγμα, δεν μπορείς, κυρία μου, να ανοίγεις αλυσίδα και να πηγαίνεις, ας πούμε, σε οποιοδήποτε μέρος, εάν το 60 με 70% του χώρου του σούπερ μάρκετ δεν καλύπτεται από τοπικό ή εγχώριο προϊόν. Κόψε το λαιμό σου, δεν με ενδιαφέρει. Πήγε και χρηματοδότησε τον τόπιο παραγωγό να έχει το τοπικό προϊόν μέσα. Αυτό θα ρίξει τις τιμές. Και θα σπάσει βεβαίως και τη μονοκατορία αυτών των αλυσίδων, ας πούμε, που κυριαρχούν και πετάνε έξω το μικρό και το μεσαίο μαγαζάκι. Γι' αυτό δεν υπάρχει λόγος να γίνονται αυτά τα πράγματα. Είμαστε αυτή τη στιγμή σε αυτή την κατάσταση, γιατί από τη μια συμπιέζεται η σύνταξη, ο μισθός κλπ. Και από την άλλη έχει απελευθερωθεί σήμερα, σημερινό. Πήγα, διψούσα, μπαίνω στον Αλφαβήτα να πάρω πορτοκαλάδα. Χυμό, πορτοκάλι, φυσικό. Πριν ένα χρόνο είχε 2,20 το λίτρο. Φυσικό, αυτό που στίβουνε με τα πορτοκάλια. Σήμερα τον πήρα 4,45. Τι άλλαξε, ρε παιδιά, μέσα ένα χρόνο? Και όχι μόνο τι άλλαξε, ερώτηση. Έχουμε αποπληθωρισμό, αν δεν κάνω λάθος. Δηλαδή έχουμε αρνητικό τιμά αριθμό. Πώς γίνεται να διπλασιάζει τιμή? Όπως καταλαβαίνετε, δεν υπάρχει λόγος για τέτοια πράγματα. Είναι η κατάσταση τραστ και καρτέλ που κυριαρχούν στις αγορές και που θα πρέπει να τις σπάσουμε αυτές. Και που θα σπάσουν βεβαίως με αυτόν τον τρόπο. Η ισοτιμία και καθορίζεται πολύ απλά. Δεν καθορίζεται με τους όρους που λένε αυτοί. Η ισοτιμία, άλλωστε, να σας το πω έτσι μια πιο. Γιατί η ισοτιμία, λένε μάλιστα για την ισοτιμία, ότι θα έχουμε ένα ισχυρό ευρώ και ένα παρακατιανό εθνικό νόμισμα. Τη βδομάδα που ανακοινώθηκε ότι πάμε σε δημοψήφισμα, το ευρώ έφαγε μια βουτιά άνευ προηγουμένου που ανακοινώθηκε το δημοψήφισμα. Για να κρατηθεί στο 1:1 με το δολάριο, 1:1 και κάτι ψηλά, χρειάστηκε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
να θανατώσει τα 800 δισεκατομμύρια από το 1,1 τρισεκατομμύρια που ήταν για την ποσοτική χαλάρωση που έλεγε, δηλαδή για να δώσει τράπεζες. 800 δις έριξε στην αγορά για να σταθεροποιήσει την ισοτιμία 1:1 και κάτι ψηλά με το δολάριο. Φανταστείτε να ανακοινώσει η Ελλάδα ότι φεύγει. Το ευρώ θα φάει βουτιά που θα είναι μεγαλύτερη από 50% με το δολάριο, προς το δολάριο. Εμείς θα διαμορφώσουμε ισοτιμία με το καλάθι νομισμάτων που έχει το ΔΝΤΑΦ. Δεν είναι τίποτα φοβερό. Έχετε σταθμίσεις, είναι εύκολο να φτιάξει την ισοτιμία. Εκεί πριτανεύει το δολάριο. Δεν θα πάμε το κλειδώσουμε το δολάριο. Απλά θα διαμορφώσουμε την ισοτιμία με το καλάθι, όπου πριτανεύει το δολάριο. Κατά πάσα πιθανότητα λοιπόν, η νέα δραχμή θα είναι πιο ακριβή από το ευρώ. Γιατί το ευρώ θα φάει τέτοια βουτιά που δεν θα το σώσει τίποτα. Μάλλον θα το σώσουν τρισεκατομμύρια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Λοιπόν, οπότε η δική μας νέα δραχμή όχι μόνο δεν θα είναι στα 340, ούτε καν στο 1:1. Θα είναι μάλλον 1:2. Μία νέα δραχμή, 2 ευρώ. Και είναι πιο πιθανό σενάριο από τα άλλα που λένε ότι το ευρώ, ξέρω εγώ, και θα υποτιμηθεί και τέτοιες ανοησίες που ακούμε, ας πούμε, αυτά τα πράγματα. Και βεβαίως αυτό δεν μας καίει εμάς. Ιδιαίτερα άμα το χρησιμοποιήσουμε όμως και οι Κύπροι που το κάνανε αυτό το πράγμα έναντι της Βρετανικής λίρας και δεν το κάνανε τυχαία. Φτιάξανε ένα νόμισμα το οποίο είχε διπλάσια αξία από τη Βρετανική λίρα μετά το 77, αν θυμάμαι. Και το κρατήσανε για 30 περίπου χρόνια μέχρι που το παραδώσανε έναντι του ευρώ. Γιατί το κάνανε αυτό? Για να μην έχουν τους διάφορους κερδοσκόπους να μπαίνουν μέσα σε μια ρημαγμένη χώρα μετά τον πόλεμο, με τον Ατύλα και τα λεφτά, και να αγοράζουν τα πάντα. Ποιος θα έμπαινε? Αυτοί που είχαν παρκάρει τα λεφτά τους στην αγγλική λίρα δεν μπορούσαν μετά εύκολα να μπουν. Χάσανε τα μισά τους λεφτά. Και έτσι, επειδή ήταν ακριβή, αρχίσανε άλλοι να έρχονται και να τοποθετούν τα λεφτά τους στην κυπριακή λίρα σαν τοποθέτηση ασφαλείας. Το ίδιο θα γίνει και με το νέο νόμισμα το δικό μας για όλα τα Βαλκάνια. Γιατί θα είναι ακριβό νόμισμα το ευρώ να το βρεις, είναι χρεωστικό, είναι χρεόγραφο, και θα τρέχουν να αγοράζουν ή να βρίσκουν το νόμισμα το δικό μας. Αυτό είναι το πιο πιθανό από όλα τα σενάρια που μπορεί να ακολουθήσει η εισαγωγή του νόμισμα. Και είναι απλή ιστορία. Δεν έχει ούτε σκαμπανεβάσματα, ούτε αυτά τα τραγικά που ακούμε σαν τερατολογίες από τους δημοσιολόγους, πώς τους λεπτούς να τους πεις. Δεν ξέρω κατά πόσον συμφωνείτε κι εσείς. Εγώ θα έλεγα ότι αρκετά μας είπαν και αν και οι δύο ομιλητές, αν τους αφήναμε θα έπρεπε να μιλάνε για εβδομάδες το λιγότερο, για να μην πω και περισσότερο. Η νύχτα όμως προχωράει. Πιστεύω ότι τεθήκανε αρκετά ζητήματα, δοθήκανε πολύ καλές, εκτιμώ, απαντήσεις. Συνεπώς εκείνο το οποίο πρέπει να πούμε σαν τελειώνοντας μάλλον, θα είναι ότι όλοι είμαστε υποχρεωμένοι να θυμηθούμε τον πολιτισμό μας και την ιστορία μας, η οποία είναι χιλιάδων ετών, και πρέπει να μην ασχολιόμαστε πάντα και μόνιμα μόνο με θέματα οικονομίας και τσέπης, αλλά και με θέματα ηθικής τάξης. Δηλαδή να σηκωθούμε πάνω από τους εαυτούς μας, πάνω από την καθημερινότητα, να θυμηθούμε την αξιοπρέπειά μας, να την απαιτήσουμε και να την επιβάλλουμε. Οι μέρες έρχονται και μπορούμε να το κάνουμε πάρα πολύ γρήγορα και πάρα πολύ θετικά, στέρνοντας στο κοινοβούλιο ανθρώπους οι οποίοι είναι από εσάς και είμαστε αποφασισμένοι και το δηλώνουμε απερίφραστα, να φέρουμε τα πάνω κάτω για να προχωρήσουμε στην απελευθέρωση της πατρίδας μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Στην ανάβρα μαγνησίας έχει φτιαχτεί ένα μοντέλο ανάβρας, το οποίο δεν έχω ακούσει μέχρι τώρα κανένα νομιλητή σε κανένα πάνελ να το ξεκινήσω αυτό σαν βάση.
τα εισοδήματα εκεί είναι από 30.000 ευρώ μέχρι 160.000. Δεν άκουσα κανένα να το χρησιμοποιήσει σαν παράδειγμα να φτιάξουμε νέο μοντέλο. Αυτό είναι το ερώτημα. Εντάξει, δεν υπάρχει μόνο ένα, υπάρχουν πολλά. Λέω συγκεκριμένο γιατί είναι επιτυχημένο, έχει πάρει 10 βραβεία. Εντάξει, ναι, θέλει συζήτηση κατά πόσο επιτυχημένο. Έχω ορισμένες αναστολές εγώ. Αλλά είναι συζήτηση. Εγώ μιλάω με στοιχεία, όχι με τον αέρα. Και εγώ το ίδιο. Αλλά απλά σας λέω ότι είναι πολλές τέτοιες προσπάθειες. Δεν είναι πολλές, εγώ δεν έχω βρει καμία μέχρι τώρα. Εντάξει, εγώ ήμουν στις Σέρες για παράδειγμα και στην Καβάλα. Και εκεί υπάρχουν φοβερές κοινοπραξίες από νέα παιδιά που κάνουν φοβερή δουλειά. Φοβερή δουλειά. Όλα αυτά όμως θα πρέπει να μελετηθούν και να ενταχθούν σε ένα ενιαίο σχέδιο. Δεν μπορεί να γίνονται έτσι, να ξεφυτρώνουν από μόνα τους. Συμφωνούμε σε αυτό. Να αξιοποιήσουμε τα θετικά κάθε εμπειρίας για να μπορέσει να προδοθεί όλη η χώρα. Αλλά αυτό μπορούμε να το κάνουμε τώρα υπό καθεστώς τέτοιες κατοχής. Να αποφασίζει ο τραπεζίτης τι θα πρέπει να γίνει σε αυτή τη χώρα. Αυτό είναι το βασικό, το πρώτο πράγμα που πρέπει να λύσουμε.